Φίλες και φίλοι του Λίμπερ 107,4, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλό μήνα να πούμε. Και μην πει κανένας από εσάς δύο εδώ πέρα κανένα καλό χειμώνα, κανένα τέτοιο. Βουνίσκε και οι δύο. Καλό φθινόπωρο. Μήνα. Ούτε καλό φθινόπωρο, ούτε καλό χειμώνα, ούτε τίποτα. Συγγνώμη, Γιάννη Αντωνόπουλε. Γιάννης Αντωνόπουλος από τα δεξιά. Τάσο Κοτσάνης εξ αριστερών. Δεν πιστεύω αυτό να υποδηλώνει τίποτα, έτσι. Η Αγία Τριάς. Φοράει και κόκκινο μπλουζάκι και γράφει και τα αριστερά μου. Ναι. Δεν πιστεύω να υποδηλώνει τίποτα αυτό το Σκοτσάνι. Οι μέρες είναι επικίνδυνες. Φεράρι είναι το μπλουζάκι σου, για να δω. Όχι, αλλά είναι στο κόκκινο χρώμα της Φεράρι, οπότε καταλαβαίνεις. Καλά, κοίταξε. Αν είχαν τέτοιο κόκκινο Φεράρι, αν είχαν τέτοιο κόκκινο τώρα πώς το κάνεις, έτσι. Όχι, είναι. Πραγματικά, αν είχαν τέτοιο χρώμα κόκκινο η Φεράρι, νομίζω ότι κανένας δεν θα αγόραζε Φεράρι. Είναι το κόκκινο, το ξεθοριαζεί. Την έβγαλα την Φεράρι στον ήλιο κάνα δύο χρόνια και έμεινε έτσι. Ναι. Και μου κάνανε και λίγο με το βερνίκι, δεν ήταν καλό το βερνίκι. Δεν μου πέρασαν το καλό το βερνίκι. Είναι το κόκκινο. Και θάμπωσε. Κάποιοι παλιοί έτσι που μας έχουν στείλει ήδη τις καλημέρες τους, θυμούνται. Είναι το κόκκινο του Α33. Μπράβο ρε φίλε. Όταν έμενε 5 χρόνια στον ήλιο. Κώστα Νικολακόπουλη, καλημέρα. 5 χρόνια στον ήλιο. Ναι, δηλαδή μετά το έπαιρνε κόκκινο. Ωραίο. Ναι, και μετά από 5 χρόνια. Βλέπει ότι. Τι γίνεται, παιδιά. Είχε φύγει τελείως το βερνίκι από πάνω. Δεν είχε μείνει τίποτα. Ήταν έθνο εδώ. Ματ. Ναι, ματ. Γινότανε ματ. Δεν ήταν τείχο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τότε οι άνθρωποι βλέπανε πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του ότι θα επικρατήσει αυτό το ματ. Και γι' αυτό. Αλλά. Και σου βγαίνει το ματ για να τα βλέπεις. Ναι, έτσι για να μην λέτε όλοι ότι κατηγορούμε. Όπως ήταν ας πούμε τα Opel τα Corsa. Γιατί και τα Opel τα Corsa τέτοιο θέμα είχανε. Ποιο αυτοκίνητο δεν είχε τέτοιο θέμα. Του 2-4, 2-5, 2-6 εκεί τα κορσάκια. Εκείνο το θέμα είχανε. Άρχισαν να ξεθοριάζουν, άριζε ο ουρανός από πάνω. Άνοιγε σιγά σιγά. Ναι. Ο ουρανός, μετά τον ουρανό άρχισε το καπό. Με έχει τύχει ένα τέτοιο. Τέλος πάντων, ήταν μια χρυσή ευκαιρία τότε. Το είχα πάρει, ένα από αυτά ξέρεις που τα παίρνεις και τα διώχνεις κατευθείαν μετά από λίγο καιρό τα διώχνεις. Και τα βρίσκεις σε χρυσή ευκαιρία, λες, αφού θέλει να το πουλήσει τόσο πολύ, τον βοήθησε να το πουλήσει. Θα το πάρω εγώ και θα το πουλήσω μετά εγώ. Το ευκολότερο 500 ευρώ της ζωής μου ήταν εκείνο. Τάσο και Γιάννη. Και 500 ευρώ. Ναι, εντάξει. Το θυμήθηκα. Από ό,τι το θυμάμαι. Το τι είχε συμβεί. Αφού ήθελε να το σκοτώσει. Να μην το βοηθήσει τον άνθρωπο να το σκοτώσει, τι να κάνει. Εννοείται. Θα σκοτώσει κάποιον, εννοείται. Τι λες τώρα. Εντάξει. Είναι Σεπτεμβρίου σήμερα, Ναι. Εντάξει, γυρίσαμε. Πάει και το καλοκαίρι. Άντε πάλι. Πάει και το καλοκαίρι. Επειδή λοιπόν. Επειδή λοιπόν έτσι είπε, πάει και το καλοκαίρι, στο δηλώνω από τώρα, 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να μην είμαι εδώ να ξανακάνει εκπομπή με τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο μόνο στα δυο σας. Να πάω ένα διήμερο για μπάνιο. Παρακαλώ, μπάνιο. Ναι, διήμερα και για μπάνιο να πάω. Σε βλέπω λίγο δύσκολο. Και εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, μπράβο. Γιατί άρχισε, ναι. Περιμένουμε και έτσι σιγά σιγά να δούμε και το νέο πρόγραμμα. Πρέπει να το πούμε εμείς, μία του μήνα είναι. Σιγά σιγά που να θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα. Κάτσε, περίμενε. Το 107,4. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για σένα. Περίμενε. Α, δεν πρέπει να λέμε κι εμείς έτσι. Όχι. Ναι. Εμείς είμαστε τυπικοί. Δεν βγάζουμε προς τα έξω το τι θα συμβεί. Το κρατάμε. Έτσι. Τα αφήνουμε. Υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ανακοινώσουν. Μέσα μας, απλώς εδώ. Συνεργάτες. Πολλά. Τα θέματα και σήμερα για το αυτοκίνητο. Να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή FM κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 με 1,24 χρέωση. Και από εκεί και ύστερα στην ομάδα μας στο Facebook Safety Car. Μπαίνετε, γίνεστε μέλη της ομάδας, ήδη κοντά 4.500 μέλη είμαστε και συνεχίζουμε εκεί στην ομάδα. Μπαίνετε μέσα και μέσω του Facebook μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις που έχετε,
οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο, εδώ θα είμαστε να σας απαντήσουμε. Ειδικά εσείς που περιμένετε τώρα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό, να πάρετε όλα αυτά τα μέτρα τα που θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή σας, να πάρετε άλλη μια φουρνιά μέτρων και υποσχέσεων, τα οποία θα αλλάξουν τη ζωή σας πραγματικά, έτσι, και θα μπορέσετε επιτέλους να πάρετε ένα καινούριο αυτοκίνητο ή έστω ένα ελαφρώς μεταχειρισμένο, για να μπορέσετε να αλλάξετε τον 13χρονο κουβά σας, μιας και τόσος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων, του στόλου που έχουμε πλέον, 13 χρόνια. Θέματα, αρχίζει μια δύσκολη εβδομάδα για την πόλη. Σιγά σιγά. Εκεί ήθελα να το πάμε. Πρέπει να πάμε λίγο. Μπράβο. Αρχίζει μια δύσκολη εβδομάδα. Με πολλές συγκεντρώσεις, πολλή αστυνομία και όλη η πολιτική εδώ πέρα πάνω. Αυτά που δεν θέλαμε να ζήσουμε τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε εντάξει. Το έχουν κάτω, τώρα πλέον το έχουμε και εμείς κάθε Σεπτέμβρη. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Μια εδώ φορά πέρα. Το χρόνο γίνεται αυτό. Εντάξει, δηλαδή, τι, μια φορά το χρόνο δεν είναι και τίποτα. Έλατε. Μην είστε, είστε υπερβολικοί. Δεν είμαστε όμως συνηθισμένοι. Εντάξει. Εσύ εδώ πέρα σε αυτή την πόλη έχεις 2-3 δρόμους. Αν σου κόψουν και αυτούς, καθάρισε όλη η πόλη. Τέλος πάντων. Μάλλον. Γεμίστε με υπομονή, γιατί δύσκολες μέρες έρχονται για την πόλη, για αυτούς που το αυτοκίνητο είναι τρόπος δουλειάς και είστε όλη τη μέρα μέσα στους δρόμους. Σκεφτείτε το επόμενο Σαββατοκύριακο να εξαφανιστείτε από εδώ, να μην πηγαίνετε καν στο κέντρο και να έχετε το κεφάλι σας σίγουρα. 8. Στην ουσία, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει. Παρασκευή θα γίνει το... Λογικά, ναι. Παρασκευή έρχεται. Ναι. Να έρθει να μας εγκαινιάσει. Θα είναι. Ένα τρίμερο δύσκολο. Μια έκθεση που έχει γίνει πραγματικά χαμός. Έχει πολλούς εκθέτες. Με τη μόμενη χώρα χρόνο... την Αμερική... Πώς συνδυάζονται όλα. Εντάξει, θα μου πεις, το ξέραμε από πέρσι. Θα είναι ότι βγήκε ξαφνικά μια Αμερική. Πέρσι πριν τελειώσει η προκειμένη έκθεση, είναι... είχαν πει ποιος θα είναι ο επόμενος... Ποια η επόμενη τιμόμενη χώρα. Εντάξει. Να δώσουμε λίγο μερικές καλημέρες. Ξεκίνα. Λοιπόν, στον Γιώργο τον Γρήγορο. Στην Αναστασία από Βόλο. Στην φίλη μας τη Σόνια. Στον Βασίλη. Στον Αλέξανδρο από Παρίσι. Στον Μάριο. Στον Όμηρο από Καλαμαριά. Στο μεγάλο τον Τάσο τον Τρέγια τον Ιατρόπουλο, ο οποίος έτσι βλέπεις ότι είναι... λάτρες του αυτοκίνητου. Στην Αναστασία από Βόλο. Στον Νίκο από Λάρισα. Στον Γιάννη από Σάρτη. Τι έγινε ρε παιδιά. Ξυπνήσαν όλοι γύρω γύρω για Θεσσαλονίκη τίποτα. Στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Δεμιανίδη. Στη Φανή. Φανή Καρά, έχεις σχέση με τον Καρά λες. Όχι έτσι. Όχι καμία σχέση με τον Καρά. Και στον Αστέριο. Μας έχουν στείλει τις πρώτες καλημέρες. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις... 10 να τα λέμε. Πολλά θέματα από το αυτοκίνητο και σήμερα. Και να πούμε εδώ ότι άνοδο μεγάλης πωλήσης Τάσο και Γιάννη δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Να γελάς. Να γελάς τώρα, εντάξει, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται έξω. Και απλά ακολουθούμε και εμείς. Έτσι, μπράβο. Αυτό που δεν με αφήνει ρε παιδί μου να το φέρω έτσι όμορφα. Πώς είναι όταν θες να πεις κάποιο κακό νέο, ας πούμε, αλλά λες να το πεις με όμορφο, με τρόπο. Όμορφο τρόπο. Αυτό το καλό νέο, ναι, με αύξηση πωλήσεις, να το πεις όσο γίνεται καλύτερα, ναι. Ναι, πώς έχουμε στην Ελλάδα αύξηση. Έτσι. Έτσι. Βλέποντας λοιπόν όλη η Ευρώπη την Ελλάδα της κρίσης να πηγαίνει τόσο μπροστά σε πωλήσεις. Έτσι, γιατί σου λέει τόσο οικονομική κρίση, δεν έχουν λεφτά, αγοράζουν αυτοκίνητα, τι γίνεται. Βλέποντας... Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Έτσι, βλέποντας το πειραματόζωο της Ευρώπης να πηγαίνει μπροστά σε πωλήσεις, ακολούθησε λοιπόν και η Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές διαφορές στο τι έχουμε εμείς top 10 εδώ σε πωλήσεις σε σχέση με το top 10 της Ευρώπης. Άρα δεν ξέρουν, σιγά σιγά θα μάθουν και στην Ευρώπη. Θα μάθουν, διαλέγουν αυτοκίνητα όπως διαλέγουμε εμείς. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν.
αυτό είναι χρόνια τώρα. Έτσι. Σαν τον Έλληνα τον οδηγό δεν έχει. Ο οποίος τεστάρει με απίστευτο τρόπο τα αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους. Ενώ έξω είναι το ίδιο πράγμα. Το Top 20 σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Ναι, 10% έτσι, είχε άλλο 10% άνοδο. 1,310.000 αυτοκίνητα με το μερίδιο των SUV να εκτοξεύεται σε επίπεδα ρεκόρ 35%. Ένα στα τρία που πουλούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι SUV. Τάσο και Γιάννη. Πρώτη μάρκα για τον μήνα Ιούλιο, πάντα. Για τον μήνα Ιούλιο η Volkswagen με 166.000 αυτοκίνητα μπροστά από την Renault με 91.000, δηλαδή η διαφορά είναι τρομακτική, έτσι, σχεδόν τα διπλά. Πουλάει η Volkswagen από την δεύτερη Renault. Και φυσικά, εδώ κι αν έχουμε έκπληξη, η ακριβή κατά τα άλλα Audi είναι στην τρίτη θέση με 79.400 αυτοκίνητα, μπροστά από τη Ford με 78.000 και μπροστά και από την Peugeot που έχει 76.000. Τρίτη μάρκα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε πωλήσεις είναι η Audi. Για το μήνα Ιούλιο. Και ο όμιλος Πεσά στην τέταρτη θέση. Μάλιστα. Όμιλος Volkswagen με δύο εταιρείες, όμιλος Πεσά με μία στην τέταρτη θέση. Και πάμε λίγο έτσι με τα αυτοκίνητα. Ναι, να δούμε έτσι μοντέλα που βρισκόμαστε. 20η θέση Renault Megane με συν 39% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017, που τότε υποτίθεται ότι είχε πρωτοβγεί, έτσι είχε πρωτοβγεί. Είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα. Στην 13η θέση ο Agent Rock. Τώρα παρουσιάστηκε, τώρα απολύεται. Το περιμέναν όμως. Το περιμένανε πάρα πολύ το T-Roc. Παιδιά, το περιμένανε γιατί είναι ένα SUV της Volkswagen με καλή τιμή. Έτσι. Δεν είναι του Touareg που ξεφεύγει. Και είναι άλλη κατηγορία. Ούτε του Touareg ούτε Tiguan. Ναι, ούτε Tiguan που και το Tiguan ξεφεύγει. Κάνανε μικρό SUV, πετύχανε. Και είτε ακόμη πιο μικρό. Οπότε ξέρεις τι, από κατευθείαν ήταν, είναι πρώτο αυτοκίνητο για νεαρούς. Γιατί συνήθως τέτοια SUV οι πιο νεαρότερες ηλικίες παίρνουν. Οπότε βρήκαν κατευθείαν αυτοκίνητο της Volkswagen που προφανώς θα θέλανε να αγοράσουν Volkswagen. Και σου λέει μην πάρω την Guan σαν πρώτο αυτοκίνητο. Παίρνεις το T-Roc και είσαι μια χαρά. Και όχι άδικα και είναι και στη, ειδικά στη χώρα μας που το παρατήρησα λίγο. Πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρθηκε και μέσα Google και ψάξαν να μάθουν να δουν τεστ για το T-Roc. Δεν είναι ότι απλά ήρθε. Στη χώρα μας ακόμα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εκτός από Ευρώπη. Είναι Volkswagen. Είναι φρέσκο. Είναι σε καλή τιμή. Έχει ανταγωνιστικούς κινητήρες. Μπορεί ο άλλος να το πάρει και σε λίγα κυβικά για να γλιτώσει τις διάφορες χρεώσεις του κράτους. Σε βενζίνη. Μπορεί να το πάρει ο άλλος και γρήγορη έκδοση βενζίνης με τα 150 άλογα με τον κινητήρα τον Evo. Μπορεί όμως να πάρει και diesel. Έτσι, ένας diesel κινητήρας ο οποίος είναι φοβερά οικονομικός ο συγκεκριμένος που φοράει. Τους κινητήρες όλα τους είχαν. Πλώς είχατε ναι. Και κούμπωση και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πλέον. Μπορείς να αγοράσεις ένα φθηνότερο SUV από τη Volkswagen. Αυτό που δεν είχε μέχρι τώρα. Μπορείς να αγοράσεις ένα φθηνότερο SUV. 18η θέση είναι το Audi A3. 17η είναι το Opel Corsa. Στη 16η είναι το Fiat Πεντακουσαράκι. Συνεχίζει ακόμα να πουλάει το Πεντακουσαράκι. Στη 15η θέση το Πεντακουσαράκι. Κοίταξε, θα πουλήσει γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Έτσι. Έχει και εταιρικά, έχει και πολλά. Στη 14η θέση το Dacia το Duster. Στη 13η το Peugeot το 208. 12η με κάνει έκπληξη είναι το Volkswagen το Passat. Για την Ευρώπη θα μου πεις άλλη φιλοσοφία, οπότε ναι, γιατί όχι. Στην 11η θέση το Dacia Sandero. Στη 10η. Αυτό και είναι έκπληξη. Πιο ψηλά το Sandero από το Duster. Δεν το περίμενα αυτό. Ναι, κοίταξε όμως, έτσι.
η Ρουμανία έχει κόσμο. Βρε, σίγουρα, δεν το συζητάω. Και έχει πολύ κόσμο. Απλά μου κάνει εντύπωση, λέω, και το μοντέλο. Και είναι σύγχρονο. Και πολύ φθηνό. Είναι και πολύ. Άδεια. Συγγνώμη λίγο, Τάσο. Το 10η θέση πεζό 3008, δεν σου κάνει εντύπωση? Είναι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά? Είναι πολύ ψηλά. Είναι ήδη σχεδόν τρίτο χρόνο πάει τώρα. Αφού είχε φύγει κανένα νέο, δεν είχε κάνει σαν μοντέλο. Εντάξει. Άλλο όμως να πεις ότι πώς είναι το καινούριο, το T-Roc καινούριο τελείως μοντέλο. Άλλο να πεις να έκανε μια ανανέωση. Πάρως εμφανισιακά έχει μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο και γι' αυτό που είναι ακόμα καλά. Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να πω ότι το οφείλει και στο θέμα ότι η εμφάνισή του και το εσωτερικό του και το εξωτερικό του ήταν μπροστά. Είναι πολύ ωραίο. Ήταν μπροστά την εποχή του. Ένατη θέση κοντά Οκτάβια, 8η θέση το Ρενό το Καπτούρ, 7η θέση το Toyota το Yaris, 6η το Ford Fiesta. 6η το Ford Fiesta με συν 64%. Επίσης κάτι το οποίο το ωφέλει στην καινούργια έκδοση. Καινούργια Fiesta. 5η θέση σταθερά Nissan Qashqai και πλέον πωλήσεις μέχρι να έρθει το καινούργιο το Qashqai σε κάνα 2 χρόνια, 3. Οπότε αυτό. Κοίταξε, έχει... τέλη του 19 είχε βγει μια ενημέρωση, τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα πάμε για το 20 και βλέπουμε. Το Volkswagen Tiguan είναι στην 4η θέση. Renault Clio, Volkswagen Polo και Volkswagen Golf. Volkswagen Tiguan, έτσι, εκεί υποδηλώνεται, δείχνεται μάλλον η διαφορά της Ευρώπης που έχει, ναι, με της Ελλάδας που δεν έχει. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν πρόκειται να δεις το Τιχουάν ούτε στη δεκάδα. Ναι, δεν υπάρχει. Το T-Roc όμως μπορεί να το δεις στη δεκάδα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε και τώρα... Και σου είπα και ποια θα είναι η διαφορά, ότι στην Ευρώπη το παίρνουν για πρώτο αυτοκίνητο νεαρότερες ηλικίες. Στην Ελλάδα θα το πάρουν, μπορεί ακόμα και κάποιος οικογενειάρχης που θέλει να SUV, αλλά δεν φτάνει να πρέπει μεγάλο. Τι είναι η διαφορά? Με 5 αυτοκίνητα η Volkswagen στο top 20, λογικό, πρώτη σε πωλήσεις. Και όταν βλέπεις και άνοδο σε Polo, Tiguan 41% επιπλέον, Passat, έρχεται και το T-Roc να συμπληρώσει όλη την γκάμα. Ναι, για το 12ο Passat, το οποίο Passat είναι... Ήμουν ανοίξει και γέρασα όταν το κάναμε τεστ, έτσι, μεταξύ μας. Πόσο είναι τετραετία σε σχεδόν. Εντάξει, ένα Golf το οποίο ούτως ή άλλως περιμέναμε και είναι πολλές οι χώρες το οποίο βρίσκεται πρώτο σε πωλήσεις. Και όλα πρόσεξα, αυτά έτσι... δεν υπάρχει Opel εκεί μέσα. Υπάρχει Opel Corsa. Στη 17η θέση. Α, μπράβο. Ναι. Δεν το πω. Απλώς γρήγορα και δεν το άκουσα καν. Opel Corsa. Ένα Opel Corsa. Ένα Opel Corsa, λέω κιόλου. Όχι, η έκπληξη είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή οικογενειακό Opel. Δεν συζητάμε για μικρό Opel, το οποίο Corsa. Εντάξει. Είναι εδώ. Λες να φταίει το γεγονός ότι την αγόρασε η τέτοια? Όχι. Crossland έβγαλες. Grandland έβγαλες. Mocha έχεις. Την οικογένεια την έχεις. Τέσσερα σπουδέ. Δεν θα πάει ο άλλος να πάει. Insignia έχεις. Καλά, ο Insignia ξέφυγε τώρα. Ούτε αυτά, αυτά όμως είναι, ρε φίλε, στην 20. Κοίταξε. Ούτε το Crossland, ούτε το Grandland, ούτε το Mocha. Ναι, λες για το. Πουλάει το φθηνό το. Ναι, το όταν πουλάς το Passat, έτσι. Τη τριετία. Και, και έχεις Insignia καινούριο και δεν είσαι μέσα στην 20 που είναι αντίστοιχα αυτοκίνητα. Κάτι συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή κάτι συμβαίνει. Σου λέω, μπορεί να σπαστήκαν οι Γερμανοί που του αγοράσαν οι Γάλλοι. Δεν ξέρω τι να πω. Να πες τη διαπερίπτωση. Ούτως ή άλλως τα μηνύματα από την Opel και αυτά που έχουν βγει τελευταία μέχρι να κάνει εξαγορά η όμιλος Πεσάτη της Opel, υπήρχαν ότι είχαν πρόβλημα σε πωλήσεις. Τους Γερμανούς τους έχω λίγο σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Και εγώ δηλαδή, υποψιάζομαι δηλαδή ότι αν π.χ. κάποια στιγμή μαθαίναμε ότι π.χ. τι να πω, την BMW, να σου πω, την αγόραζε η Rover, ας πούμε, αν υπήρχε αυτή το κόνσεπτ, ας πούμε, θα μπορούσε να είχαν πέσει κάλλιστα οι πωλήσεις της BMW. Rover, τι θυμήθηκε. Τι θυμήθηκες τώρα? Στη Γερμανία μπορεί. Για τον υπόλοιπο κόσμο όχι. Η Γερμανία όμως είναι μεγάλη αγορά στην Ευρώπη.
θέμα είναι ότι τα μηνύματα όσο άλλωστε είχαν μπει και εξαγορά όταν έγινε, είχαν δηλώσει ότι πάμε να ανεβάσουμε τις πωλήσεις στην Opel. Δηλαδή ήρθαν με την προοπτική αυτή. Θα δείξει λοιπόν το μέχρι τώρα. Γι' αυτό είδες και που βγήκε η Opel και έκανε και το νέο. Τη νέα φιλοσοφία σχεδίαση που έρχεται στα καινούργια τα μοντέλα. Θα αλλάξουν τελείως πολλά πράγματα. Αυτό λέω. Για να προσελκύσουν κοινό. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε τι μέλη γεννάστε. Το λίγο πόσο θα πάρει. Πάρει ένα, δύο, τρία χρόνια. Δεν είναι έτσι απλά ότι μπήκα. Άπαξ και ξεκινήσουν να αλλάζουν τα μοντέλα. Δηλαδή τώρα, αν πει ότι βάζουν ένα στόχο να αλλάξουν τα μοντέλα του εμφάνιση. Με στόχο πενταετία. Ξεκινάς από την πενταετία, τουλάχιστον. Το πρώτο μοντέλο δεν μπορεί να κάνει πέντε χρόνια να βγει από τώρα, καινούριο μοντέλο σε πέντε χρόνια. Ένα facelift, ένα κάτερ, παιδί μου, μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 19, φαντάζομαι θα έχει βγει. Τι να κάνει facelift, υπάρχουν και να μην ξεκινήσει. Γιατί του άλλου ξεκινά και σχεδιάζει κάτι από την αρχή. Οπότε τι, δηλαδή να κάνει το κέντρο. Δηλαδή, μόνο σε βαριά ονόματα τη Opel να πει ότι θα το αλλάξω και θα το βγάλω με το ίδιο όνομα. Ένα Corsa, ένα Astra. Τα βαριά ονόματα της Opel. Τι είσαι, το βγάλουν καινούργια μοντέλα. Το θεωρώ σίγουρο πλέον. Ότι θα βγουν καινούργια Grand πρέπει. Και Crossland είναι πολύ καινούργια για να πεις ότι απλά θα κάνουν. Αυτά παραμείνανε SUV, τέλος τα βγάλανε, αλλά δεν ξέρεις πώς θα πάνε πολύ. Δηλαδή αν πάνε πωλήσεις ότι δεν θα μπορεί να αντέξει άλλο η Opel, σου λέει πρέπει να κάνουμε κάτι μια ανανέωση. Δηλαδή να το Crossland ή το Grandland πουλάνε. Όχι βέβαια σε αυτό το βαθμό που θα θέλει η Opel. Για να μην μιλάμε τώρα για ένα μήνα, τώρα, για τον μήνα Ιούλιο. Για να δουν ότι δεν πάει να αλλάξουν τελείως τη φιλοσοφία. Μπορεί. Γιατί ήρθαν οι Γάλλοι, δηλαδή είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία που έχουν οι Γάλλοι από τους Γερμανούς. Και άμα το πάρουμε πώς πάει σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι να ξανασκάνε ονόματα του παρελθόντος. Ας δούμε και κανένα καλό, κανένα Opel. Ναι, αυτό ρέκορντ. Σκάνε... Ρέκορντ δεν θα δεις ποτέ. Βλέπουν μερικά αυτοκίνητα που κρατάνε και κάνουν αναβιώσεις. Είναι μερικά που κάνουν κάποια αναβίωση και τους πέτυχε το πάνε σωστά. 38 παράδειγμα δεν υπάρχει, είναι το Fiat 500, ό,τι και να λέμε. Είναι το που έχει κάνει την καλύτερη αναβίωση και ακόμα συνεχίζει και πουλάει και θα συνεχίζει να πουλάει. Έτσι, σωστό. Γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα μια Opel να σου βγάλει ένα Amanda, γιατί και αυτό θα ακούστηκε. Θα μπορούσα να βγάλει, ναι. Θα έπρεπε να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Γιατί θα έπρεπε. Γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να βγει ένα σπορ μοντέλο. Δεν έχει σπορ καθαρόιμο η Opel, δεν έχει. Ναι, καθαρόιμο. Έχει το διθέσιο. Το... Ποιο το Astra, το... Όχι το Opel, το GT. Εκείνο παρά είναι. Εντάξει, εκείνο είναι roadster, δεν είναι σπορ. Ναι, εκείνο είναι... Ναι, σου λείπει ας πούμε ένα... Σου λείπει ένα Amanda. Ένα τρίθυρο κουπέ σπορ. Ναι, δεν σου λέω να πας, επειδή σου λέω τώρα τι έχεις, επειδή έχεις το άστρο. Ναι, τρίχρο, συγγνώμη, ένα κουπέ σου. Ένα κουπέ σου. Ναι, αλλά ανάγκες δεν έχεις να βγάλει ένα σπορ κουπέ. Δεν ξέρω, είναι για θέμα κύρους πιο πολύ πιστεύω. Δεν να το βγάλει, είναι να βάσει πωλήσεις, να πείσει τον οικογενειάρχη να αγοράζει Opel. Να πείσει τον νεαρό που λες εσύ για το T-Roc που έχει και νεανική εμφάνιση και να τον πείσει ότι έλα κοίτα και εμένα. Φυσικά όλα αυτά παίζουν ρόλο με την τιμή, ε. Ναι, μα συγκριτικά τώρα, άμα δεις εσύ έχεις το T-Roc και το Mokka μπροστά σου, ποιο θα πάρεις. Στην παρούσα φάση. Το T-Roc θα πάρεις. Σαν πιο καινούργιο. Και σαν σχεδιασμό. Το Mokka δεν είναι συγκριτικά με το T-Roc, σχεδιαστικά χάνει πολύ. Άρα ξεκινάμε και λέμε ότι ξανακάνουν από την αρχή, μπας και τους βγει όλο το θέμα γιατί. Γι' αυτό και βλέπεις να ανεβαίνει και ο Κορεάτης. Έχεις ένα Stonic και ένα Kona ας πούμε, που τα χτυπάνε κατά κέφαλα στο σχεδιασμό. Ναι, γιατί είναι και 5.000 φθηνότερα, έτσι. Και 5 και 6 και 7 okay. Ξεκινάνε τη μέση τους φθηνότερα. Αλλά σου λέω πολύ, ακόμα για την Ελλάδα μιλάω τουλάχιστον προσωπικά, ακόμα το μικρόβιο του... θα πάρω τώρα Κορεάτη που έχεις. Όχι. Δεν θα το κάνω. Νομίζω ότι πλέον αυτό το μικρόβιο... Εκεί που ήταν 90%, δηλαδή, αν με έλεγε σε μένα πριν 20 χρόνια που ήμουν στα 23, ας πούμε, και σκάμπαζα από αυτοκίνητα και μου έλεγε ότι να πάρε τότε το Excel, ας πούμε, ή το S Coupé και το Coupé, ας πούμε, όσο και να μου άρεσε τότε, γιατί ήταν όμορφο για την εποχή του, ας πούμε. Όχι το S Coupé, το Coupé λες. Ναι, το Coupé, ναι. Ναι. Το Coupé. Μετά έβαινε και το S Coupé ήταν εντάξει, το δούμε τι... Ναι. Θα σου έλεγα αυτό, το κορεάτικο θα πάρω. Μετά από 20 χρόνια όμως, έτσι και πλέον αφού δείξανε δείγματα γραφής ότι από αξιοπιστία πάμε καλά, αλλά
πάσχουμε από ποιότητα και πλέον την ποιότητα την έχουν φτιάξει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Έτσι, νομίζω ότι πλέον δεν υπολείπεται τόσο από κάποια ευρωπαϊκά. Από την εποχή που βγάλαν στην Ευρώπη τέτοιο. Δηλαδή μπήκαν και καταστατήκαν και στην Ευρώπη, από εκεί αναβαθμίστηκε πάρα πολύ. Μα έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Ξεπεράσαμε. Ναι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Η Αγία Τριά σήμερα είναι μαζεμένη σύσσωμη. Γιάννης Αντωνόπουλος. Ξεκινάμε από το που λένε, Τάσο. Έτσι. Από το νέο. Γιατί ο νέο είναι ωραίο. Τάσο Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος. Πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Είχαμε και στο διάλειμμα έτσι μια παρέμβαση. Ερώτηση για αυτοκίνητο. Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις για αυτοκίνητο μέσω του Facebook. Τώρα, αν κάποιοι δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, μπορείτε να παίρνετε. Θα σας απαντήσουμε σε κάνα διάλειμμα, ας πούμε, μπορούμε να σας απαντήσουμε. Αν και εμείς γι' αυτό την έχουμε την ομάδα, να μπορείτε να στέλνετε εκεί πέρα τις ερωτήσεις και να κάνουμε κουβεντούλα όλοι μαζί. Να πούμε μερικές καλημέρες στον Σταύρο, στον Δημήτρη, στον Παντελή. Εκεί στην αντιπροσωπεία που πηγαίνει και δουλεύει ο Παντελής. Στους Κορεάτες, έτσι να το πούμε, τι έκανε. Στον Κώστα, στον Μπίλια. Έχουμε και τα παρατσούκλια μας, τι να κάνουμε. Κυριακή, στην Κική. Στον Βασίλη τον Αγοραστό. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησες πολύ. Το βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Στον Λευτέρη από Σύνδο. Στον Αλέκο. Εκεί προς το αεροδρόμιο στα παιδιά. Στην Σούλα από Ιερισσό, στον Δημήτρη, στον Λιβέριο και στον Σταύρο. Λιβέριος. Ο γνωστός. Όχι, και γνωστό. Ο γνωστός, ναι. Καλά, αφού γνωστός. Έχει γνωστός, ναι, καλά λες. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, βγήκε γνωστός. Αυτές, ναι. Αφού... Και στο Βαγγέλη από το Σταυρό. Είδες έτσι, Σταυρό, Ιερισσό, έχουμε... παντού έχουμε πιάσει. Δεύτερα πόδια, πρώτα, τρίτα, τέταρτα, μεσαία. FM, βραχία. Είναι πρωί, είναι πρωινές ώρες ακόμα, δεν θέλεις. Μετά τις 12 θα σου απαντούσα καταλήλως, αλλά είναι πρωινές ώρες. Τελειώσαμε με την Ευρώπη. Όχι, δεν τελειώσαμε με την Ευρώπη. Δεν θέλω, καλά διαβάσαμε. Πριν πεις αυτό, περίμενα, πριν πεις αυτό. Τι είπες ρε φίλε για τα ρόβερ. Τι είπα ρε φίλε για τα ρόβερ. Τα ρόβερ. Ρόβερ 820. Έχω μπει... Έχω μπει. Πιτσιρικά σόντας, ας πούμε, στο 820, το οποίο πρέπει να ήταν το 2 που είχαν πουληθεί στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Πολύ ωραία αυτοκίνητα. Το 820, το 620, αυτά που είχαν ξέρει τα δέρματα, την πολυτέλεια μέσα και είχαν και τα μοτέρτα δίλητρα με τα 220 αλόγα. Ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Τα ροφεράκια εμένα γενικώς μου αρέσαν. Από άποψη... Το 220 και... το κουπέ που ήταν πραγματικά δηλητήριο. Και το μικρό μου άρεσε. Το τρίθυρο. Το στρογγυλοφάναρο το τελευταίο που είχε βγει. Εντάξει και αυτοί οι περιπέτειες. Περιπέτειες είχαν τέτοια. Τι να πεις. Μ' αρέσουν οι περιπέτειες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά που ακούσατε την προηγούμενη ώρα για τις πωλήσεις το μήνα Ιούλιο από σήμερα, από 1η Σεπτέμβρη θα αλλάξουν όλα με τις πωλήσεις και για ποιο λόγο θα γίνει αυτό. Από σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη αλλάζει ο τρόπος μέτρησης των ρήπων και της μέσης κατανάλωσης ενός αυτοκινήτου. Πλέον από σήμερα είναι υποχρεωμένες όλες οι εταιρείες οι οποίες έχουν τα αυτοκίνητά τους στην Ευρώπη, οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, Κινέζοι, οι Ιάπωνες, Κορεάτες, ξανά ξεκινήσει, Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ρουμάνοι. Λοιπόν, πλέον η μέση κατανάλωση και η ρήπη θα υπολογίζονται καθώς τα αυτοκίνητα θα βγαίνουν στους δρόμους τους ευρωπαϊκούς και εκεί θα γίνεται κανονικά η μέτρηση και της κατανάλωσης και των εκπομπών ρήπων. Όλα αυτά για να έχουμε εμείς ως καταναλωτές τη σωστή πλέον μέτρηση
κατανάλωσης του αυτοκινήτου και όχι αυτά τα οποία βλέπαμε σε κάποια αυτοκίνητα τα οποία η κατανάλωση όταν σου έδινε το εργοστάσιο και όταν εσύ το δοκίμασες στον δρόμο ήταν 2 και 3 λίτρα πιο πάνω στην καλύτερη περίπτωση. Να τα λέμε και αυτά. Υπήρχαν άλλα που υπήρχαν 5 και 6. Κάποια πολύ πιο πανάκριβα αυτοκίνητα. Παίρνουν όλα αυτά, σταματάνε. Και όλο αυτό το θέμα θα έχει και επίπτωση στην τσέπη μας. Αλλάζουν εκπομπές ρήπων, αλλάζουν πολλά πράγματα και οι εταιρείες θα μετακυλήσουν όλο αυτό το κόστος, γιατί έχει ένα κόστος όλο αυτό το πράγμα, στην δικιά μας τσέπη. Έτσι λοιπόν από σήμερα το νέο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ρήπους ξεκινάει και περιμένουμε ήδη τα πρώτα τεστ και φυσικά οι καινούργιες καταναλώσεις των αυτοκινήτων. Εδώ θα δείξει το τι θα συμβεί. Μέχρι τώρα ο μόνος όμιλος ο PSA ο οποίος έχει ανακοινώσει και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία δείχνει σχεδόν τις πραγματικές τιμές ρήπων και κατανάλωσης. Περιμένουμε και τους επόμενους. Για να δούμε λοιπόν το τι θα συμβεί και το τι έρχεται πλέον σε εμάς στους καταναλωτές. Τελείωσες. Mm-hmm. Λοιπόν, το λέω σε σένα Μάνο, γιατί εσύ θυμάσαι πιο πολλά από αυτόν εκεί. Και μην μπει τώρα γιατί είμαι πολύ πιο μεγάλος. Ο τρόπος που τα λέει αυτός ο μελίχιος, σιγανός, απαλός τόνος, δεν σου θυμίζει εκείνον εποχές R1, δεκαετίας, όχι, 90, στην R3 βραδιά κινηματογράφου, ναι. Φίλε, σήμερα θα δούμε... Απόψε θα δούμε μία ταινία η οποία προσανατολίζεται στο κομμουνιστικό καθεστώς της Ρουμανίας τη δεκαετία του 60. Ο πρωταγωνιστής, όντας. Όντας. Λουστράκος στην αρχή. Και παρακάτω να μην λέμε ωραία. Λοιπόν, κάναμε μια σύντομη τέλος πάντων αναφορά. Μη στεναχωριέσαι, Τάσο. Ήμουν καθόλου. Δεν το είπα για κακό. Βλέπεις. Δεν το είπα για έτσι. Ήταν ο μη λύχιος τρόπος. Γιατί από σήμερα σταματάνε την παραγωγή κάποια αυτοκίνητα για το λόγο το συγκεκριμένο, οπότε... Και ένα από τα αυτοκίνητα που το Golf, το GTI, θέλαν να το βγάλουν με 450-12 άλογα και τελικά δεν θα το κάνουν. Θα το κάνουν με πιο λίγα άλογα, γιατί θέλουν να ανεβάσουν, αλλά δεν θα περνάμε τις... Τους γέννη στα μαθηματικά. Ναι, τους γέννη. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό. Για κάποιο μοντέλο που δεν πάει. Ο κόσμος ήδη λέει επιτέλους ρεαλιστικές μετρήσεις. Ναι, ρε φίλε. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις διαφημίσεις. Δηλαδή, πώς θα γράφουμε τώρα ότι καίει μόνο 3,5 λίτρα και 4. Κατάσω. Αυτό πια δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, περίμενα. Θα το πούμε αλλιώς. Τώρα, στη διαφήμιση του κάθε μοντέλου. Θα περνάει από κάτω ή πώς θα θέλα, θα γράφει σε ρεαλιστικές συνθήκες και με 5 λίτρα. Θα γράφει αυτό που υπάρχει. Ή δεν θα δώσουμε βάση καθόλου. Θα είναι τρεχούμενο κείμενο από κάτω, όπως στις διαφημίσεις που μιλάνε για τα στοιχηματικά, που για τις χρεώσεις από κάτω που άλλως θα λες τα γρήγορα, μπλα, 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 μπλα. Θα τρέχει από κάτω το θέμα των ρήπων για αυτά, δεν θα στοχεύει στους ρήπους πια. Θα στοχεύει στην τεχνολογία, στην ασφάλεια αναλόγως και σε όλα αυτά. Αν ο ανταγωνισμός... Εκτός αν όντως έχει χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αν ο ανταγωνισμός σε κάποιες κατηγορίες βλέπεις ότι το δικό σου αυτοκίνητο έχει πολύ καλή κατανάλωση από τους άλλους, για ποιο λόγο να μην το πεις. Σε αυτή την περίπτωση ναι. Το θέμα είναι ποιος θα ξεκινήσει πρώτος, οι πρώτες μετρήσεις που θα βγουν να δείξουν πραγματικές καταναλώσεις και μετά από εκεί πέρα θα ποντάρεις πραγματικά στο να δείχνεις την κατανάλωση. Γιατί όχι. Η κατανάλωση όμως θα συνεχίσει να τη δείχνουν. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει. Αλλά έχει να κάνει πάντα με τον ανταγωνισμό και το πώς θα είναι όλες οι εταιρείες.
Έχουμε μια ερώτηση, έτσι δυνατή, και για το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε από τον φίλο του Στέλιο, που λέει: καλημέρα, μου κάνει εντύπωση πάντως που η Skoda δεν έχει καλές πωλήσεις στα SUV της, τώρα για την Ευρώπη που λέγαμε. Συνήθως όλα τα αυτοκίνητα είναι value for money. Και για το Karoq και για το Kodiaq, που δεν είναι μέσα στα top 20. Ίσως να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, μεν έχει, δηλαδή για Ελλάδα είναι πολύ καλές οι τιμές. Στην Ευρώπη ίσως να μην υπάρχει ο ανταγωνισμός φυσικά ούτως ή άλλως. Απλά εδώ στην Ελλάδα πας βάση των χρημάτων. Εκεί στην Ευρώπη είσαι λίγο πιο άνετα. Δηλαδή, λες από το να πάρω το Karoq, ας πούμε, με 20 χιλιάρικα, 21, μπορώ να πάρω αυτό. Υπάρχει, υπάρχει μεγαλύτερη άνεση, φαίνεται. Και... εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ότι η Skoda είναι καλές τιμές στα SUV της. Και το θέμα ότι το Octavia πάει καλά, πάντως άσχετα που δεν είναι SUV, σαν Skoda το Octavia πουλάει. Πάντα πουλούσε Octavia. Πάντα πουλούσε και πάντα πουλάει καλά. Τώρα έχεις βγάλει δύο SUV, η διαφορά μεταξύ τους για μένα είναι τεράστια, απόψη ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο SUV και ένα μεσαίο. Δεν είναι μικρό. Το Karoq δεν είναι μικρό, δεν το λες μικρό. Προς το παρόν έχεις μικρό. Ένα μικρό. Δεν έχεις άλλο. Έχεις ένα μεγάλο και ένα μικρό. Δεν είναι μικρό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε Touareg Tiguan. Στην γκάμα σου έχεις ένα μεγάλο και ένα μικρό. Δεν έχεις άλλο. Σου λέω είναι σαν να λες ένα Touareg με ένα Tiguan. Δεν έχεις T-Roc. Δεν έχεις μικρό μικρό. Δεν... άστο. Τι δεν έχεις. Αυτή τη στιγμή στην γκάμα σου έχεις ένα μεγάλο και ένα μικρό. Το Yeti, ας πούμε, που είναι πιο μικρό πλέον. Το Yeti, καλά, δεν υπάρχει Yeti τώρα. Αλλά. Δεν έχεις το τρίτο. Δεν το έχεις... ανάμεσα. Όχι ανάμεσα, πιο μικρό. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Ναι, αυτό σου λέω, Τάσο, παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή για την γκάμα αποκλειστικά τη Skoda είναι το μεγάλο το Kodiaq και το μικρό το Karoq. Ναι, για αυτούς είναι το, για αυτούς αυτή τη στιγμή αλλά, είναι μικρό. Αλλά σαν χώρο, αν το δείτε, ρε παιδιά. Καλά, σαν χώρο. Ναι, σίγουρα. Αν σαν χώρο, αν το δείτε. Αν σαν χώρο, δεν είναι Stonic. Ναι, Μάρτον, έτσι. Δεν μιλάμε για Stonic. Δεν σου κάνω σύγκριση με άλλα μοντέλα. Σου μιλάω μόνο για τη Skoda. Ωραία. Και έχει το ένα που είναι στα 20, 22 ας πούμε και το άλλο που ξεκινάει από τα 19. Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στο συγκεκριμένο. Το χώρο των SUV. Είσαι μέσα σε έναν όμιλο που κοντεροχτυπιούνται εταιρείες η μία με την άλλη. Εντάξει, οπότε... άλλο αυτό. Ο Γερμανός, έτσι, γιατί τώρα τις πωλήσεις και ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι τελευταίο, δεν τις ξεχωρίζουν τώρα η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια. Τις ξεχωρίζει ο Γερμανός, ο Άγγλος, ο Γάλλος. Ναι, αυτοί είναι τις πιο μεγάλες. Αυτές είναι οι χώρες μεγαλύτερες στην Ευρώπη που θα... Ο Ισπανός. Ναι. Ο Ισπανός απλά είναι ακόμα με την κρίση του κι αυτός. Όπως είμαστε εμείς εδώ. Εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη σαν χώρα, αλλά έχει... αλλά σαν πωλήσεις, πωλήσεις, μεγαλύτερες πωλήσεις γίνονται Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία. Λοιπόν... το Ισπανό μου το λέτε ούτε καν σε δεν ήταν μέσα. Πώς? Ούτε σε ήταν μέσα. Ναι, φαντα δεν έχεις δει σε ΑΤ, έτσι. Που κανονικά μπορείς να δεις ένα σε ΑΤ. Ένα Ibiza, ας πούμε. Ένα Ibiza, ναι, γιατί όχι. Γιατί Ateca... Ateca δεν θα δεις. Μπορείς να δεις ένα Arona. Ναι. Ένα Arona, το οποίο είναι σε μια πολύ δυνατή τιμή. Έτσι, ακόμα και για την Ελλάδα το Arona αυτή τη στιγμή είναι σε τιμή όνειρο. Όταν ξέρεις ότι με 20 χιλιάρικα μπορείς να πάρεις ένα παραπλήσιο αυτοκίνητο με 15 ευρώ 150 άλογα. Όνειρο θεωρείται τα 20 χιλιάρικα. Δεν συζητάμε για τις πρώτες εκδόσεις. Με το 1000 TSM τα 16 χιλιάρικα είναι 16 κάτι είναι. Και εκείνο είναι όνειρο. Λοιπόν, αυτό, αν κάνει μια κίνηση που θα την κάνει γιατί μας είχαν ενημερώσει ότι θα βάλουν και τρίτο SUV, πιο μικρό. Μια κίνηση με αυτούς τους κινητήρες σε στυλ Arona, γιατί κάποτε πηγαίνουν παραπλήσια. Θα πάει σίγουρα, δεν υπάρχει να μείνει πίσω. Και βγαίναμε με αυτά τα λεφτά, 16,5-17, θα ανέβει κι άλλο. Αλλά δεν θα κάνει αυτό το μπαμ, το ότι έβαλα αυτοκίνητο στις πρώτες 20 πωλήσεις. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει, πέρα από το Octavia. Που είναι το all time κλασικό οικογενειακό εδώ και μια δεκαετία και 15 ετία από το πρώτο. Οπότε συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αλλά συμφωνώ μαζί σου.
Πραγματικά. Σαν την κακή τι? Σαν την κακή εδώ, να. Λες το εδώ πέρα. Εντάξει. Α, μπράβο. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ήμουν Ευρωπαίος και ξέρω ότι βγάζω 2 και 3 χιλιάρια το μήνα μισθό, μάλλον θα πήγαινε και εγώ στο Τιχουάνα από το να πάω στο Κόντιακ. Τάσο. Θα πήγαινε στο Τιχουάνα από το στο Κόντιακ. Το θέμα είναι. Οι Ευρωπαίοι κάπως έτσι σκέφτονται. Δεν έτσι σκέφτονται. Δηλαδή, ο Γερμανός θα πει θα πάρω το Γερμανό. Δεν θα πάρω το Οκτάβια που ναι μεν είναι του ομίλου αλλά είναι από άλλη χώρα του, ναι αυτό εκείνο. Το οποίο όχι, θα πάρω το Volkswagen. Ναι, γιατί η Σκόντα σου λέει δεν την προωθούμε, δεν την δουλεύουμε για την γερμανική ναι, αγορά. Ναι, δεν θα πάνε τα λεφτά στην γερμανική οικονομία τα όσο θέλουμε πρέπει. Για τις άλλες χώρες. Πώς είχε γίνει με το EcoSport που είχε ξεκινήσει για να βγει προς Ινδία μεριά και μετά αργότερα έρθε στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ένα βασικό, ότι ο Γερμανός θα πάρει γερμανικό γιατί είναι και πιο φθηνό. Είναι χώρα κατασκευής. Okay. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σύν. Έχει το μεγαλύτερο σύν. Εντάξει, αυτό θα κάνει. Και όπως βλέπεις είναι η μεγαλύτερη αγορά, η Γερμανία, είπαμε μαζί με Γαλλία και Γαλλία. Και βλέπεις μέσα στην πρώτη κοσάδα γερμανικά. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι πάει. Πέντε μοντέλα κιόλας, όχι ένα, πέντε. Ναι. Είναι αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή ότι ο Γερμανός είναι πατριώτης. Δηλαδή πώς βγάλαμε εμείς κάποτε εδώ πέρα το πόνι ας πούμε. Να πάρουμε πόνι ρε παιδί μου, γιατί είμαστε πατριώτες, θα πάρουμε ελληνικό αυτοκίνητο. Και έκλεισε η εταιρεία μας. Καλά παιδί, είναι και άλλα θέματα. Δεν έκλεισε σχετικά γρήγορα. Ναι, εντάξει. Κράτησε το πόνι. Όπως έλα ρε τώρα ρε Γιάννη, τώρα χρυσές εποχές. Και σου βγάζει τώρα το πόδι για να πει ότι δεν θα πάρω εγώ το, αφού μπορώ να πάρω, έχω λεφτά, είναι καλά το ορθόδοξο και όλα τα άλλα που τα λεφτά μοιραζόντουσαν τώρα, εντάξει. Έγινε κάτι και να σου πω και τώρα κάτι. Είναι αυτό που βλέπεις τώρα με την Toyota. Λέει πλέον το Auris θα το καταργήσω και θα βγάλω πεντάθερη Corolla. Ξανά. Δεν ήτανε μάλλον καλό το... Εντάξει, πήγα να κάνω ένα βήμα, κάτι το διαφορετικό, αλλά τελικά το σχέδιο ήτανε, νομίζω ότι αποτυχημένο. Αποτυχημένο, αλλά αν κρατούσανε στο πεντάθυρο το μοντέλο Corolla, μπορεί να πουλούσανε μόνο από το όνομα περισσότερα αυτοκίνητα. Mm. Αλλά είναι αυτό μία προσπάθεια που λες θα κάνεις. Και αυτό που είπαμε στην αρχή για την Opel. Είναι και μερικές φορές θέμα ονομασίας. Αν δεν σε τραβάει το όνομα. Corolla. Δεν είναι το τόπο όνομα, ας πούμε, αλλά... Είναι κάτι το οποίο το ξέρεις όμως. Είναι κάτι το οποίο το ξέρεις γιατί έχει μεγαλώσει 40 χρόνια ανθρώπους. Civic. 10 γενιές. Κατάλαβες, τώρα μετά από τόσα χρόνια να ξαναβγάλει το Insignia για να το ονομάσει Ascona, δεν το πάρει κανένας, φίλε. Δεν το για Insignia δεν νομίζω, αλλά μπορεί να ξαναγυρίσει σε κάτι. Μάντα δεν θα το πάρει κανένας. Καλύμπρα όμως, ακούγεται και στα αυτιά πιο ωραίο. Ναι, σαν καλύμπρα ναι, απλά ναι. Μπορούν να βγάλουν ένα κουπέ, το κάνω σε Opel, και να πει καλύμπρα. Αλλά με μάτα δεν πας πουθενά, έτσι. Μάτα θα πας πουθενά. Θα πας πουθενά. Καλό θα είναι και στην Opel. Αν και το Manda. Βάζεις ένα τηλέφωνο λίγο στα γραφεία. Για τους γνώστες όμως. Και πες τους. Για τους γνώστες. Όχι, να σου πω για ποιους γνώστες εννοώ. Τι είναι το Manda που να ξέρουμε. Θα σου πω τι είναι το Manda. Δεν μιλάω σαν αυτοκίνητο. Όχι, θα σου πω το άλλο. Όταν κάνουμε εμείς μια κουβέντα και σου λέω εσύ το Opel Manda, ο νου σου δεν πάει σε ένα κουπέ χαμηλό. Λαχανή. Έβαλε και το χρώμα, λαχανή. Ναι, λαχανή. Λαχανή. Σε πάει εκεί το χρώμα, ή λαχανή χρυσό. Όχι, εγώ το πάω αλλού. Ότι το Manda. Και τώρα όνομα που το λέτε, αρχίζω και πηγαίνω πιο, δηλαδή. Τις γρήνες εκείνες τις πλαστικές στο πίσω τζάμι. Δηλαδή, αρχίζω και. Το παντζούρι. Και επιταχύνουν πράγματα στον εγκέφαλό μου τώρα να θυμάμαι Manda. Το πάω τελείως αλλού.
ότι σαν όνομα το Μάντα, ναι, σε σχέση με το φυσικό κόσμο, ναι, υπάρχει και είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Το Μάντα είναι το σαλάχι, το Μάντα Ρέι. Ναι. Το οποίο είναι βολίδα με στάζα. Δηλαδή έχεις, ναι, κάτι να το συγκρίνεις με κάτι γρήγορο, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Να κάνεις την προσομοίωση Μάντα, Μάντα Ρέι, γρήγορο το ένα, γρήγορο και το άλλο. Mm-hmm. Το Καλύπρας μπορεί να είναι πιο έβυχο. Το θέμα είναι πλέον το έβυχο. Εδώ, όχι μόνο, όχι απαραίτητο. Ναι. Όχι απαραίτητο. Παιδιά, εγώ ήδη έχω αρχίσει να κάνω συνειρμούς στο μυαλό μου. Εσύ είσαι και πώς να πηγαίνει. Να πηγαίνει. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Να το βλέπω, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το έχω ζωγραφιάσει. Το βλέπω με να κινείται. Χρώμα, να χανεί. Να πηγαίνει με τις πόρτες, ανοιχτά τα παράθυρα και μέσα να παίζει Μάκη Χριστοδουλόπουλο, ρε παιδιά. Εντάξει, ρε. Το τι γινόταν παλιά, τι σημαίνει δεν γίνεται και τώρα. Ναι, αλλά το έχω στο μυαλό μου έτσι. Θα αλλάξει το μυαλό σου. Εδώ άλλαξε. Εδώ άλλαξε. Γιατί τώρα. Εσύ μπορεί να μην πάρει Μάντα. Θα το πάρει κάποιο άλλο που μπορεί να τα έκανε αυτά με Μάντα. Λέμε τώρα. Όχι, τα έκαναν όλοι αυτοί που είχαν Μάντα. Εντάξει. Έπρεπε να έχεις καλή Μάντα. Και αυτοί που είχαν σκόνα. Έπρεπε να έχεις καλή Μάντα, φίλε. Καλή Μάντα. Τη Μάντα τη 1204 δεν τα κάνεις αυτά, δεν μπορούσες με τίποτα να την κουνήσεις. Τέλος πάντων. Πάμε για την Περίμενε. Να πω αυτό το μήνυμα εδώ του φίλου του Δημήτρη. Λέει Κορόλα, λέει Σιβίκ, Μάντα και βλακίες. Λέει άντε, λέει μην τρελαθώ και βγάλω. Λέει πάλι το Γιούγκο. Όνομα, παράδοση, αξιοπιστία, απόλαυση. Με τον αναπτήρα όμως. Τον GT. Ναι. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Με Τάσο Κοτσάνη και Μάνα Γνωστόπουλο, τα δυο μας Τάσο μείναμε. Με πολλά ακόμα θέματα, το χώρο του αυτοκινήτου, να μην ξεχάσουμε, έτσι, φόρμουλα λίγο να πούμε το επόμενο... Ασχοληθούμε για τη φόρμουλα. Να ασχοληθούμε λίγο με τη φόρμουλα, όχι τίποτα, γιατί είναι οι αγώνες αυτοί οι δύο, ο προηγούμενος και αυτός, που φώναζαν ότι ξέρεις, είναι δική μας, ενώ της Φεράρι, δηλαδή έλεγαν οι περισσότεροι αναλυτές ότι Βέλγιο και Μόντσα, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα το μονοθέσιο, η Φεράρι θα πάει τρένο. Και προς το παρόν φάνηκε και στο Σπα που άλλος έφυγε και τελείωσε εκεί το πράγμα. Ο Φέτελ δεν υπήρχε περίπτωση να απειληθεί από πουθενά. Αφού τον περάσατε με την πρώτη στροφή. Να σου πω τώρα. Θα τον περνούσε ούτως ή άλλως είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη. Δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα γιατί όταν περνάς τη Mercedes σαν σταματημένη και εξαφανίζεσαι. Έχει θέμα. Γι' αυτό και όλο στα μαύρα τα χάλια. Σου λέει, δεν μπορώ να το φτάσω. Πρόσεξε. Θυμάσαι τη χρονιά με τον Αλόνσο που εκεί που δεν μπορούσε να πάρει πρωτιά, έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Και εδώ, πιστεύω τώρα ότι... Ξεκινήσουμε φόρμουλα. Προχωράμε. Πάμε. Το κάνουμε λίγο. Πάμε. Να το κάνουμε λίγο τώρα. Κοίταξε. Και στη Μόντσα... Καταρχήν να πούμε κάτι. Η Ferrari, παιδιά, είναι πιο γρήγορη. Τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Είναι πιο γρήγορο το μονοθέσιο. Και περιμένουμε γρήγορο και αξιόπιστο. Ναι, και αξιόπιστο γιατί προς το παρόν δεν έβγαλε κάτι. Όχι. Τώρα ο Ραϊκόν δεν ξέρω. Κάτι ψηλά ο Ραϊκόν δεν έβγαλε, αλλά... Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι είναι το πιο γρήγορο μονοθέσιο. Και οι πιο γρήγορες πίστες που ήταν του Spa... Και εδώ στην Μόντσα φαίνεται ότι πολύ απλά το έχουν. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αν πριν ξεκινήσει ο αγώνας, δηλαδή σήμερα, που είναι ακόμα δεν έχουν γίνει κατακτήριες, δεν έχει γίνει αγώνας, δεν έχει γίνει τίποτα, λέγανε στο Χάμιλτον, θέλεις τη δεύτερη θέση. Α, ναι, δεν το συζητάμε. Θα επέγραφε και με τα χέρια και με τα πόδια. Θα έλεγε, ναι. Δε, πλάκα, δεν το συζητάμε κιόλας. Ναι, θέλω τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση με το συγκεκριμένο μονοθέσιο, η συγκεκριμένη πίστα, είναι σαν να κάνει νίκη ο Χάμιλτον. Σαν να κάνει νίκη. Μα όσο το δυνατόν, το καλύτερο να πάρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, κοίταξε, για μένα θα είναι αποτυχία. Δεν μιλάμε τώρα για να πάρει την νίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει όπως και δίποτε για τη Φεράρι. Αποτυχία για μένα θα είναι άμα δεν κάνει το 1-2. Αποτυχία θα είναι άμα δεν κάνει το 1-2. Μέσα εκεί. Έτσι ακριβώς. Για να μπορέσει ο Χάμιλτον να είναι τρίτος. Να, βγει να κερδίσει βαθμούς. Τώρα. Γιατί είναι 25, 18, 15, 10. Πάει. Μιλάμε τώρα για ένα Χάμιλτον. Ο οποίος, κακά τα ψέματα, τι και να λέμε, έχει τη φιλοσοφία του ότι εντάξει, μπορεί το μονοθέσιο μου να είναι ότι είναι. Μπορεί σε μια πίστα όπως η Μόντσα δεν μπορέσω να τους ανταγωνιστώ. Αλλά θα πάρω το 110 του μονοθεσίου και εγώ θα πάω 120%. Ό,τι μπορώ θα πάρω, ναι. Αυτό σου λέω. Αν τον έδιναν από σήμερα τη δεύτερη θέση, θα υπάγραφε και θα πάρει τη δεύτερη θέση. Εντάξει, και να σου πω τώρα κάτι. Γιατί δηλαδή οι άνθρωποι που είναι
κάνουν τις στρατηγικές και όλα αυτά. Έτσι, και με το που θα δουν 3-4 αγώνες έχουν βγάλει όλο το πρόγραμμα που θα μπορούν να κερδίσουν και που δεν μπορούν να κερδίσουν. Εντάξει, και αυτό ναι, εν μέρη, γιατί είναι πολλά. Δηλαδή, θες να δεις και τα ελαστικά στις πίστες. Έχει πολλά, πολλές λεπτομέρειες μέσα το οποίο κοιτάνε αυτοί που είναι μέσα στα. Παίζουν πολλά. Μέσα στα team των ομάδων, αλλά σίγουρα δεν θα σε ευνοήσει αν στη Μόντσα βρέξει. Εκεί θα είναι το πραγματικά το δώρο Θεού στον Χάμιλτον. Κακά τα ψέματα. Αν και είπαμε ότι λέμε μάλλον όλα. Θα πάμε για καθαρό Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Αν βρέξει, είναι ένας παράγοντας ο οποίος ο Χάμιλτον. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι, ναι, είναι. Είναι το δώρο Θεού. Είναι άλλη κατάσταση στη βροχή. Το εντάξει. Οποίο ναι, εκεί ο Χάμιλτον σου λέει. Θέλει και ο Θεός να κερδίσω. Το έχω, ναι, ναι. Κακά τα ψέματα. Τώρα, πάμε σε μια Ιταλία. Οκ. Okay. 1-2. Θέλεις να κάνεις το 1-2. Για να κάνεις το 1-2 λοιπόν στη Φεράρι πρέπει στις κατατακτήριες για μένα να είσαι το 1-2. Ναι. Γιατί πρέπει ό,τι και να γίνει, όπως έκανε ο Βάλερι Μπότας για τον Χάμιλτον, να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και ο Ραϊκόνεν για το Φέτελ. Ναι. Για κατά ψήματα. Δηλαδή πρέπει μα να το κάνει. Ούτως ή αυτό γίνεται τώρα, ρωτάς. Ούτως ή άλλως γίνεται. Το θέμα είναι ότι να μπορέσει και να το κάνει. Ο Χάμιλτον σίγουρα θα επιδιώξει να και με τη στρατηγική. Όσο μπορεί με τη στρατηγική. Τάσο και να προσπεράσει. Και να προσπεράσει. Δηλαδή να βγουν 1-2 η Ferrari. Και πες ότι ο Χάμιλτον κάνει μια καλή κίνηση και προσπερνάει το Ραϊκόνεν. Έχει τη δυναμική ο Ραϊκόνεν με τη Ferrari να περάσει. Έχει 4 μεγάλες ευθείες. Περίμενε. Εδώ. Έχει τη δυναμική ο Ραϊκόνεν. Το θέμα είναι ότι. Το μόνο θέση το έχει. Και ο Ραϊκόνεν νομίζω ότι. Η εμπειρία τώρα δεν συζητάμε. Εντάξει, δεν σου μιλάω για εμπειρία τώρα. Το θέμα είναι ότι. Να έχει το μονοθέσιο, μπορεί μεν γρήγορο, μπορεί με, να έχει το μονοθέσιο και αυτό στην καλή μέρα για να μπορέσει να είναι πίσω από το Φέτελ. Ό,τι και να γίνει. Έχουμε δει πολλά με τον Κίμι σε όλους τους αγώνες. Αν το έχει και το μονοθέσιο και πάνε όλα αυτά, θα μπορέσει να το κάνει. Τάσο, επέτρεψε μου, δηλαδή η πίστα είναι τόσο ξεκάθαρη. Βρε, ξεκάθαρη είναι. Η συγκεκριμένη πίστα είναι τόσο ξεκάθαρη. Πολλά συμβαίνουν στην Φόρμουλα και το έχεις δει. Πολλά ναι, γίνονται. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν έχει κάτι πολύ τραγικό, κάτι πολύ επικίνδυνο πέρα από την υψηλή ταχύτητα. Καταρχήν έχει την πρώτη στροφή. Να σου πω, έχει την πρώτη στροφή με το που ξεκινάει ο αγώνας. Ναι. Είναι πολύ κλειστή στροφή και φαντάζομαι τώρα 22 μονοθέσια. Είδες το σπα τι έγινε. Εντάξει, απλά σου λέω ότι. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω από πού θα σου έρθει. Ναι, η Ferrari δείχνει πάντως ότι έχει και κίνηση καλή. Να πεις ότι θα πέσει, θα τον περάσουν 2-3 και εκεί πάνω στο πρώτο που θα στρίψουν θα έχει την αναμπούλα. Δεν το βλέπω το έργο. Έχουμε δει πολλά. Το 1-2. Εγώ δεν μπορώ να βάλω παράγοντες ότι ναι. Επειδή έχουμε δει πολλά στη Φόρμουλα και επειδή πλέον είναι και η πρώτη κλεισή στροφή δεξιά της στη Μόντζα με το ξεκίνημα. Άσχετα σε ποια θέση είναι. Πες ότι είναι 1-2 η Ferrari, 3-4 η Mercedes. Ναι. Να μην συμβεί το οτιδήποτε. Πλέον από τα πίσω μονοθέσια, από την τέταρτη θέση και πίσω, ξέρεις ότι έρχονται τώρα μαζεμένα 22 μονοθέσεις, μια κλειστή πλωστή δεξιά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αυτός που πάντα την γλιτώνει, είναι αυτός που είναι στην πρώτη θέση. Οι υπόλοιποι, σου λέει τώρα, τι θα γίνει. Αυτό το ξέρει νομίζω πάρα πολύ καλά ο Φέτελ, γι' αυτό και θα κοιτάξει να πάρει την pole position, ειδικά εκεί που είναι μια πίστα η οποία λέει Ferrari. Δηλαδή, αν πούμε ότι για επόμενους αγώνες, οι ειδικοί έχουν δώσει ότι στην Αμερική, στο Austin και στην Ρωσία, οι δύο πίστες αυτές φωνάζουν Mercedes. Φωνάζουν Mercedes. Ναι. Όπως έλεγε, να σου πω, όπως λέγαμε για το Spa. Το Spa φώναζε Ferrari, η Monza φωνάζει Ferrari. Αν έσπαγε, δηλαδή αν έσπαγε το Spa ή αν σπάσει αύριο η Monza και βγει ο Χάμιλτον, ίσως και να μπορούσα να σου βάζα και στοίχημα ότι ξέρεις τι είναι του Χάμιλτον, τελειώσαμε. Είναι αυτό, να μην σπάσει. Ναι, είναι αυτό σου λέω. Το ιδανικό φυσικά σενάριο για τη Ferrari δηλαδή, είναι να κάνει το 1-2 και να εγκαταλείψει ο Χάμιλτον. Καλά, το ιδανικό σενάριο που είπε ότι δεν ναι. Βαθμολογείται, δεν πήρε βαθμό. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό το σενάριο μιλάμε. Θα σου το πω αλλιώς. Ότι
το ιδανικό για τη Ferrari θα ήταν να κερδίσει αύριο τον αγώνα. Τελειώσαμε. Ένα-δύο. Άστο, για τους δύο πρώτους θα μιλάμε, για τον Φέτελ. Γιατί πάμε Σιγκαπούρη, στην οποία Σιγκαπούρη θα δείτε όλοι μια Red Bull να πρωταγωνιστεί. Λόγω κοντού μεταξονίου και ειδικά εκεί πέρα μέσα στις κλειστές στροφές, όπως είδατε στο Μονακό, θα δείτε κάτι τέτοιο είναι και η Σιγκαπούρη. Πολύ δύσκολα θα χάσει η Red Bull. Και αν χάσει, δεν θα χάσει από Ferrari. Θα χάσει από Mercedes. Πολύ δύσκολα θα χάσει η Red Bull στον επόμενο αγώνα Σιγκαπούρη. Και λέμε γιατί. Αν τώρα ο Φέτελ πρέπει να πάρει τώρα τη νίκη, να μειώσει κι άλλο τη διαφορά, και αν μπορεί να πάει. Γιατί η διαφορά τους είναι 17 βαθμοί. Αν μπορεί να πάρει και τη δεύτερη θέση ο Ραϊκόνε, να πάει τρίτος ο Χάμιλτον, ώστε η διαφορά να μην πάει στους 2 βαθμούς. Έστω. Ακριβώς. Γιατί η Σιγκαπούρη δεν τη βλέπω τη Ferrari ανταγωνιστική. Και μετά, Ρωσία είναι πιο πολύ πίστα για τις Mercedes. Στα λέω τώρα 1 Σεπτεμβρίου. Έτσι, έχετε και εσύ στο νου σου. Η Ιαπωνία είναι μοιρασμένα. Αμερική είναι Mercedes. Και μετά πάμε Μεξικό, που εκεί πέρα δεν ξέρουμε γιατί το Μεξικό έχει πολύ μεγάλο υψόμετρο και οι μηχανές, τα μοτέρ από τα μονοθέσια εκεί πέρα έχουν μια τάση λίγο να μπερδεύουν, και η Βραζιλία, που η Βραζιλία είναι περισσότερο του Φέτελ. Δηλαδή θα πρέπει η διαφορά Βραζιλία και Αμπουντάμπη, ας πούμε, εντάξει. Αυτές οι δύο είναι επίσης πάντως και το Βέλγιο και η Μόντσα που έχει την ευκαιρία της η Φεράρι. Τη μία την εκμεταλλεύτηκε, πρέπει να εκμεταλλευτεί και αύριο την επόμενη ευκαιρία. Γιατί μετά θα έχει ευκαιρία στη Βραζιλία για την πρωτιά, για τον Φέτελ, για τέτοιο έτσι. Και δεν έχουν συνυπολογίσει το γεγονός ότι οι Mercedes βγάλανε και 2-3 θέματα. Κάτι υδραυλικά, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο. Είχαν εγκαταλείψεις. Αυτοί δεν βγάλανε εγκαταλείψεις ακόμα. Πέρσι, το πρώτο μισό του πρωταθλήματος, η Ferrari δεν είχε βγάλει τίποτα. Okay. Και άρχισαν να τα βγάζει μετά. Το που έκανε την κοιλιά. Το δεύτερο μισό που έκανε την κοιλιά. Όσο οι κινητήρες πήρανε 2 αγώνες και 3 αγώνες. 2 και 4 αγώνες. Το θέμα είναι ότι. Ναι, τόσο με 4 μοτέρ τρέχουν. Αυτό είναι. Ωραία. Δηλαδή άρχισαν και φορτώνανε αγώνες τα μοτέρ. Το θέμα είναι ότι στο... ο Φέτελ έκανε τώρα το μοτέρ. Άλλαξε μοτέρ. Οπότε έχει πολύ πιο φρέσκο μοτέρ ο Φέτελ. Δείχνουν τα μοτέρ της Ferrari, οπότε δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν τη δύναμη που δεν έχουν κανένας μέσα στη Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή, τη δύναμη που έχει το μοτέρ της Ferrari. Έτσι. Εγώ ακόμα για Σιγκαπούρη όχι. Οκ, okay, εκεί θα είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι και πόσο σου κάτσει η μέρα, να μην έχεις προβλήματα, θα γίνουν πολλά. Είναι ένας αγώνας που έχει πάντα safety car. Οπότε δεν ξέρεις το πώς θα γίνει όλη, πώς θα λειτουργήσει πραγματικά μες στον αγώνα. Σίγουρα το μόνο θέμα είναι το ότι ο Χάμιλτον για μένα, ειδικά στη Σιγκαπούρη, θα πρέπει να κάνει, και πιστεύω να το κάνει, γιατί είναι από τους οδηγούς που το κάνουν, ότι θα κάνει τον τέλειο γύρο για να πάρει την pole position. Γιατί όποιος πραγματικά την πάρει και την pole position, εκεί τελειώνουν και τα πράγματα. Είναι πολύ. Ακριβώς. Και μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η στρατηγική και στη Σιγκαπούρη. Απλά εγώ στη Σιγκαπούρη βλέπω Red Bull. Τώρα Ρικιάρντο θα είναι αυτός, Verstappen θα είναι αυτός. Η Σιγκαπούρη λέει και φωνάζει Red Bull. Εγώ στη Σιγκαπούρη ακόμα δεν θα μπορέσω να. Αν δεν δω τους χρόνους τους, γιατί θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Μετά τη Μόντσα για μένα είναι οι αγώνες που έπονται, είναι τελική για τους δύο. Φέτελ και Χάμιλτον είναι όλοι τελικοί. Κερδίζεις και ή πρώτος, δεύτερος ή ανάλογος ποιος από τους δύο για να μπορέσεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Είναι, σου λέω, αν το πάρει δηλαδή αύριο ο Φέτελ, μειωθεί κι άλλο διαφορά και με μια Σιγκαπούρη η οποία, εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν εκεί πέρα. Έχουν συμβεί. Δηλαδή η Σιγκαπούρη είναι αγώνας. Είναι και μοιρασμένοι αγώνες, δηλαδή θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα μέχρι το τέλος thriller. Ό,τι πιο ευχάριστο για εμάς που βλέπουμε Φόρμουλα 1. Το συζητάμε. Ανταγωνισμός στο φουλ, γιατί πρέπει. Είναι και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είναι πολλά στη μέση. Φέτος πλέον για μένα η Ferrari δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν πάρει ένα πρωτάθλημα. Είτε θα είναι κατασκευαστών είτε θα είναι οδηγών. Είναι τελειωμένο αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει η Mercedes. Βλέπω ότι επειδή ο Ραϊκόνεν φέτος πάει καλά, δίνει βαθμούς. Πολύ μεγάλο θέμα το ότι δίνει βαθμούς. Να μπορέσουν να πάρουν το πρωτάθλημα κατασκευαστών.
ξεκινώ από εκεί. Για το πρωτάθλημα οδηγών, και οι δυο τους είναι έμπειροι. Πολλά συμβαίνουν. Η Σιγκαπούρη, σου είπα, είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Και αν έχεις, φαντάσου, μια ανταγωνιστική Red Bull στη Σιγκαπούρη και έχεις τώρα δύο διεκδικητές πρωταθλήματος, Hamilton Vettel, πιστεύω θα γίνει μεγάλος αγώνας. Θα υπάρχει φοβερή κόντρα μεταξύ τους. Αν πάνε όλα καλά, εκεί θα δείξει ποια στρατηγική θα επιλέξει κάθε μια ομάδα και τι μπορεί να κάνει. Και πλέον είναι διαφορετικό το τι γίνεται στην pole position με τον αγώνα. Άλλο να πεις έχω να κάνω ένα γύρο, δύο γύρους γρήγορους, και άλλο να πεις έχω να κάνω όλο τον αγώνα γρήγορο που παίζουν πολύ ρόλο τα ελαστικά και πώς θα φτύρεις και όλα αυτά. Έτσι, γιατί μερικοί κοιτάζουν άπειρη pole position θα πάρει τον αγώνα. Δεν είναι έτσι πλέον. Σίγουρα. Δεν είναι έτσι πλέον. Και τι γόμα θα επιλέξεις και πώς αυτή η γόμα θα σου δώσει τον καλύτερο χρόνο. Ναι. Δηλαδή, βλέπω επιλογές που είχε, ας πούμε, στα ελαστικά ο Χάμιλτον με τον Φέτελ και βλέπω ότι ο Φέτελ έχει πάρει τη μαλακή τη γόμα σε πάρα πολλές ελαστικών. Το οποία μαλακή γόμα στη Φεράρι, με αυτή τη Φεράρι, με το δυνατό κινητήρα, πετάει. Ναι. Κάκα τα ψέματα, πετάει. Ο Χάμιλτον δεν πήρε τόσα ελαστικά στη μαλακή γόμα, τόσα ελαστικών. Πήρε τη μεσαία. Ναι, γιατί με αυτό βλέπει ότι η Mercedes είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Έτσι. Και σου λέει τώρα να πάω να χτυπήσω έναν αγώνα. Όχι το θεωρώ χαμένο, να πάω να χτυπήσω έναν αγώνα και να το τερματίσω, να το κοκκινήσω τελείως, να είναι στα κόκκινα το μονοθέσιο. Έχω και άλλους πόσους αγώνες από πίσω. Δηλαδή είναι φοβερές στρατηγικές που παίζουν από εδώ και πέρα. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή πλέον πιστεύω ότι από τη Μόντσα και μετά κοιτάνε και το παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί κρίνεται τίτλος. Τώρα πραγματικά πάμε να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Πάντως θα δούμε τελικές. Τα 3.50 μέσα στο νερό θα τα δούμε. Πραγματικά. Ναι. Θα δούμε τρελές τελικές από μονοθέσια φέτος. Έχουν γίνει υπερβολικά γρήγορα. Εντάξει. Άντε, να δούμε. Καλό αγώνα. Αυτό τους άλλους θέλουμε. Δηλαδή, να δούμε σε γρήγορο μονοθέσιο. Ναι. Οκ. Okay. Τώρα Σιγκαπούρη που είπες, δηλαδή, και με έβαλες τώρα στην πρίζα. Σιγκαπούρη, δηλαδή Verstappen με Ricardo. Ναι. Verstappen με Ricardo. Σου κλείνω πιο πολύ στο Verstappen. Αν θα κάνει κάποιος το τέτοιο το μπάμα, ας πούμε, στη Σιγκαπούρη, εφόσον η Red Bull θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, πάω για Verstappen. Και τώρα παίζουμε σε ένα Verstappen, ας πούμε, στις πρώτες τρεις θέσεις. Δεν σου μιλάω να πάρει την pole position, πρώτες θέσεις. Και με τους άλλους δύο... Πάνε, για pole position πάνε αυτές. Εγώ σου λέω, βάλτε το Verstappen στις πρώτες τρεις θέσεις. Και βάλε μετά τους άλλους δύο. Χάμιλτον και... 4 και 10 και Φέτελ. Ναι. Βάλε και Χάμιλτον και Φέτελ. Ποιος θα ήθελα να έχει το Verstappen δίπλα του? Κανένας από τους δύο. Ούτε για αστείο. Κανένας. Δηλαδή τους έχω ικανώσει ότι αν ο Verstappen, ας πούμε, είναι στη δεύτερη θέση και ένας από τους δύο, Χάμιλτον ή Φέτελ, είναι στην πρώτη θέση και ο άλλος είναι στην τρίτη. Πραγματικά δηλαδή, ο ένας που θα τον έχει μπροστά του θα λέει μακριά μου. Ξεκινάω και ο άλλος λέει να φύγω στο γίνεται γρηγορότερα, γιατί δεν ξέρω να μου έρθει από πίσω. Γιατί ο Ολλανδός είναι εντάξει, είναι γεια σας. Δεν έχει. Μου θυμίζει τον Χάμιλτον στα ξεκινήματά του που ήταν, λέει παιδί μου, ότι πάω να σας φάω όλους τώρα. Δεν θα χτυπήσω, θα κάνω, αλλά θα σας φάω όλους. Το 2007 συγκεκριμένα που ήταν η χρονιά που του λείπει εμπειρία. Ανάμειξη Χουάν Πάμπλο Μοντόγια με τα κούμασάτο ώρες. Θυμάσαι τα κούμασάτο. Τα κούμασάτο με Χουάν Πάμπλο Μοντόγια. Μια μίξη είναι. Εκεί που θα λες, πω, τι κάνει ο άνθρωπος, τι ωραία προσπεράσματα. Πραγματικά, και κάνει, δηλαδή και μετά κάνει τη βλακεία του Τακούμα Σάτο, που έκανε κάτι χαζομάρες, ας πούμε, απίστευτες. Μια τέτοια μίξη είναι. Εντάξει. Πραγματικά, δηλαδή, ποιος θα έχει να. Εγώ πιστεύω μακάρι δηλαδή, να κάτσει ο Verstappen στη δεύτερη θέση και ένας από τους δύο να είναι μπροστά και να δούμε αυτό το πράγμα. Ότι μακριά από αυτόν. Δεν πάει κανείς εύκολο να τον προσπεράσει, τέλος πάντων. Εντάξει, έχει κάνει το. Να το! Ακόμη ένα σημείο αυτό. Ότι δεν πάει, κανείς. Σε τέτοια πίστα δύσκολα θα πας τον προσπεράσει. Δεν θα σε αφήσει, το ξέρεις. Και χώρο να είχες, στην πίστα δηλαδή, να πεις χώρο να τον προσπεράσεις, άσχετα ας πούμε να έχεις μια ευθεία και να τον προσπεράσεις με άνετη, αλλά και να σκεφτείς να τον προσπεράσεις στροφή και σε δύσκολα σημεία, δεν θα το κάνεις, γιατί λες δεν ξέρω τι ο άλλος τι σκέφτεται στο μυαλό του. Ο άλλος μπορεί να με κάνει λίγο δεξιά, να με χτυπήσει και να με στείλει στις μπαριέρες. Μια Σιγκαπούρη που οι μπαριέρες είναι δίπλα. Δεν έχει. Τέλος πάντων.
Ας μείνουμε στην Μόντσα και ότι πάμε να δούμε έναν αγώνα που φωνάζει η Φεράρι. Εκεί θα γίνει πραγματικό πανηγύρι, γιατί έχει από το 2010, αν θυμάμαι καλά, ναι, 2010 να πανηγυρίσει η Φεράρι μέσα εκεί με τον Αλόνσο. Και τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Θα δούμε. Θα δούμε. 4 η ώρα σήμερα έχουμε τον αγώνα για την pole position και αύριο 4 και 10 ξεκινάει ο αγώνας. Με ό,τι θα έχει συμβεί στις καταδακτήριες, με ό,τι θα έχει γίνει, με ό,τι λεπτομέρειες υπάρξουν, θα δούμε τι αγώνα. Ελπίζω να δούμε αγώνα που να έχει ανταγωνισμό. Να σπάνω. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής Safety Car και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car με τον Τάσο Κοτσάνη και τον Μάνο τον Αγνωστόπουλο από το μικρόφωνο του Λίμπερα 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει. Τάσο. Νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Και να πούμε ότι έχουμε μερικά ακόμα νέα να σας δώσουμε πριν να αναλάβουν εδώ τα κορίτσια μας. Το ένα κορίτσι ήρθε σαν επαγγελματίας από νωρίς, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, να τα ακούνε η διεύθυνση, να τα ακούνε η διεύθυνση, ότι το ένα το κορίτσι πάντα έρχεται πρώτο-πρώτο εδώ. Έτσι. Έτσι, δεν θέλουμε να γίνουμε ο Αρτέμις Μάτσας του Λίμπερο, αλλά... Έρχεται η Ελένη πρώτη. Τι να κάνουμε. Έτσι, η Ελένη έρχεται πρώτη. Λοιπόν, ήρθανε και οι τιμές για το νέο Kia Ceed. Τάσο. Οικογενειακότατο. Πες, θα μας πεις κάποια τιμή. Όμορφο. Φρέσκο. Βρε, τιμή θα μας πεις. Με ατμοσφαιρικούς κινητήρες. 1400 κυβικά 100 ύπη. Ατμοσφαιρικός τούρμπο 1000 με 120 και 1400 τούρμπο με 140 ύπους. Και 1600 δίζελ σε δύο παραλλαγές. Με 115 και 136. Με τρία επίπεδα εξοπλισμού που περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και να πούμε ότι η τιμή για το 1400 των 100 ύπων ξεκινάει από 16.890 ευρώ, ο 1000 με τους 120 18.390 ευρώ, ο 1400 με τους 140 ύπους 20.790 ευρώ και ο 1600 ο ντίζελ με τους 136 ύπους 23.000 ευρώ. Θα σχολιάσεις τις τιμές θες? Ναι. Το 1000 με τους 120 είναι λίγο ακριβό. Το 1300 με 140 δηλαδή στα 22.290 μια καλή έκδοση. Για με 120, άσου 140. Υπάρχει πολύ ανταγωνισμός με 1120. Ναι, 1600 ας πούμε το diesel με 23.000 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός. Τρελός ανταγωνισμός. 23.000 ευρώ. Έτσι, γιατί και Focus καινούριο πλέον έχουμε. Το οποίο ξεκινάει από τις 17.900. Ναι. Και αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα τώρα το Σεπτέμβρη. Το κάνω εγώ το Focus. Ναι. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Ίσως να ξεκινήσουν έτσι και να δούνε πώς θα πάει. Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό. Καινούργια τέτοια το ένα το άλλο. Και λίγο πιο φθηνά, καλό θα ήταν. Πάμε λίγο να δούμε έτσι την κόντρα που υπάρχει με τα χειρισμένα. Κόντρα. Σε εισαγωγικά κόντρα. Να δούμε στην ελληνική αγορά τι γίνεται με τα μεταχειρισμένα και πώς αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Μέχρι τώρα έχουν πωληθεί για το μήνα Ιανουάριο-Ιουλίου περίπου 38.000 αυτοκίνητα. Υπάρχει μια αύξηση το οποίο αγγίζει του 51,2% που αυξήθηκαν οι πωλήσεις των μεταχειρισμένων στην Ελλάδα σε σχέση με πέρσι πάντα. Εντάξει. Ενώ η αύξηση στα καινούργια για τον
εφτάμινο αυτό ήταν στο 21,5. Και πού, ακόμα τώρα φύγαμε από τα μνημόνια, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε μνημόνια. Τάσο. Αν πάμε στη λίστα η οποία έχει δημοσιευτεί από την Ελστάτ, στην κορυφή βρίσκεται η Toyota με 7.500 αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα πάντα. Ακολουθεί η Opel με 4.800 και η τρίτη Fiat με 2.500 αυτοκίνητα. Οι 12 μάρκες λοιπόν, οι οποίες βρίσκονται πάνω από 1.000 αυτοκίνητα στα μεταχειρισμένα, είναι πρώτη λοιπόν η Toyota με 7.500 αυτοκίνητα, η Opel με 4.876, η Fiat με 2.567, τέταρτη η Ford με 2.500 αυτοκίνητα, η Nissan στην πέμπτη θέση με 2.416, η Renault με 1.723 αυτοκίνητα. Εντύπωση κάνει πραγματικά ότι στην 7η θέση, όχι γιατί είναι στην 7η θέση, αλλά γιατί έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων, 1.684 αυτοκίνητα smart στη χώρα μας. Όλοι παίρνουν μικρό πόλεις να κάνουν τη δουλειά τους με 600 κυβικά. Ακριβώς. Η Hyundai στα 1.675 στην 8η θέση, τώρα είναι με 1.535. Δέκατη η Volkswagen στα 1.460 αυτοκίνητα, η Peugeot στα 1.388, η Suzuki στα 1.372 και φυσικά ακόμη μια εταιρεία η οποία μπαίνει στα μεταχειρισμένα και έχει πάνω από 1.000 αυτοκίνητα πωλήσεις είναι η Mercedes. Ναι, με 1.320 αυτοκίνητα. Τι σου κάνει εντύπωση στην Ελλάδα της κρίσης, στην Ελλάδα που πλέον δύσκολα, ενώ πριν 10, 12-15 χρόνια έπαιρνες, πήγαινες και έπαιρνε άνετα ο καθένας μία Mercedes. Ελέω δανείων, ελέω ορθόδοξου και ελέω τα πάντα. Πλέον βλέπεις ότι συνεχίζει ο Έλληνας, επειδή δεν μπορεί να πάρει πλέον καινούργια Mercedes. Και έτσι, αλλά μόλις θα βρει μια ευκαιρία, θα χτυπήσει μια μεταχειρισμένη. Και είναι και σε πολύ χαμηλές τιμές πλέον τα μεταχειρισμένα τα Mercedes, έτσι. Δεκαετίας και άνω. Λογικό, λόγω κυβικών πέφτουν οι τιμές λίγο παραπάνω από όσο κάποτε και όλα αυτά. Οπότε εμείς δημιουργεί εντύπωση. Εμένα δημιουργεί σε εντύπωση σε όλη αυτή τη λίστα. Το θέμα, ας πούμε, ότι η Opel και συνήθως το Astra είναι ένα από τα αγαπημένα μεταχειρισμένα του κόσμου. Που λες, γιατί δεν πουλάει τόσο πολύ σαν καινούριο το Opel Astra, αλλά σαν καινούριο, σαν μεταχειρισμένο πουλάει πάρα πολύ. Εγώ εντύπωση έκανε η Mercedes γιατί premium κατηγορία, να πάρει ο άλλος μεταχειρισμένο, εντάξει, ψάχνει να βρει τις ευκαιρίες, κακά τα ψέματα. Και τα μεταχειρισμένα κακά τα, όταν πάρεις ένα καινούργιο και θες να το δώσεις ή για ποιο τύπο λόγο το κράτησες και θες να το πουλήσεις, δεν θα το δώσεις την τιμή που το πήρες ή την καινούργια, η οποία είναι καμιά φορά και τρεις φορές πάνω από την τιμή την οποία το πήρες. Και σε πιο κοντινής χρονολογίας αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο στη δεκαετία, και στην πενταετία αν πας και ψάξεις να βρεις, αναλόγως το κάθε ένας τι ανάγκη θα μπορεί να βρεις και έχει καλές τιμές. Έχει καλές τιμές. Ναι, μπορεί και στην πενταετία ο άλλος να πει ότι δεν μπορώ όντως να το συντηρήσω. Και μην ξεχνάς ότι έχουμε και πολλές απ' έξω. Τα μεταχειρισμένα που είναι απ' έξω. Εννοείται. Τα οποία έρχονται πολλά απ' έξω. Το οποίο ο Γερμανός μπορεί να πάρει Mercedes, αλλά στην πενταετία και έτσι θα την δώσει για να πάρει το καινούργιο μοντέλο της Mercedes. Οπότε λοιπόν αυτό θα έρθει από την χώρα παραγωγής σε άλλες χώρες στην Μεσογείο και πιο πολύ στη χώρα μας στις αγωγές που γίνονται και θα το πάρει σε μια τιμή η οποία... Ωραία. Και πάντα μιλάμε για ένα μεταχειρισμένο το οποίο είναι σωστό και με τα χιλιόμετρα που γράφει, με τη καλοδιατηρημένα και... με όλα αυτά που πρέπει να έχει ένα σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, την πρόταση να σταματήσει το μέτρο της εναλλαγής από θερινή σε χειμερινή ώρα θα εισηγηθεί στους επιτρόπους ο Jean-Claude Juncker. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80% όσων συμμετείχαν στη διαδικτυακή ψηφοφορία τάχθηκε υπέρ της διατήρησης θερινής ώρας για όλο το έτος. Ο κόσμος το θέλει, οπότε θα το κάνουμε. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος το θέλει και εμείς θα το κάνουμε. Τι εύκολη απόφαση. Θα απαιτηθεί όμως και συνέχεια έγκριση από τα 28 κράτη-μέλη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι όποια αλλαγή θα γίνει, θα γίνει το 2019. Το μέτρο αλλαγής της ώρας εφαρμόστηκε κυρίως για αναλόγους εξοικονόμησης ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες. Κάτι πλέον θεωρείται ότι δεν ισχύει. Ψυχολόγοι και γιατροί υποστηρίζουν ότι η αλλαγή από θερινή σε χειμερινή ώρα προκαλεί προβλήματα υγείας, κυρίως ευθοπαθής ομάδας. Και πάμε τώρα στο ουσιαστικό που έχει να κάνει με το αυτοκίνητο.
Πώς επηρεάζει η αλλαγή της ώρας στην οδική ασφάλεια. Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί έρευνες που συνδέουν την αλλαγή ώρας το χειμώνα ή την άνοιξη με την πρόκληση τροχιών ατυχημάτων. Πρόσφατα, οργανώσεις για την οδική ασφάλεια στη Μεγάλη Βρετανία επανήλθαν στο αίτημά τους να διατηρηθεί η θερινή ώρα για τους υπόλοιπους 5 μήνες του έτους. Και έρευνες έχουν δείξει ότι αν δεν αλλάζει η ώρα, θα μειωθούν σημαντικά τα τροχιά ατυχήματα με θύματα πεζούς τις πρώτες ώρες. Κυρίως έτσι, χωρίς το φως του ήλιου, όταν δηλαδή αρκετοί επιστρέφουν από τον χώρο εργασίας στα σπίτια τους. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν 80 λιγότεροι θάνατοι και 200 λιγότεροι σοβαροί τραυματισμοί στους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Μεταφορών εκεί. Το ετήσιο οικονομικό όφελος θα ανέλθει σχεδόν 140 εκατομμύρια λίρες. Φαντάσου τώρα, με 80 νεκρούς, 200 τραυματίες, 140 εκατομμύρια λίρες όφελος στη Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει όμως και αντίθετη άποψη ότι δηλαδή με τη θερινή ώρα προκαλούνται περισσότερα ατυχήματα το πρωί όταν αρκετοί μετακινούνται προς τους χώρους εργασίας τους πριν ξημερώσει εντελώς τάσου. Μιλάμε τώρα για μία ώρα. Ναι. Να πάει θερινή. Παραμένεις εσύ με την έρευνα που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία ή... Αυτό το πράγμα πρέπει να το δείξει σε όλες τις χώρες για να μπορείς να βγάλεις ένα σωστό αποτέλεσμα. Ναι, θα πρέπει να το δουν και άλλες χώρες. Δεν συζητάμε. Το αναψηφίσει και... 28 μέλη κράτη γιατί έγινε μια έρευνα και σύμφωνα με τα στοιχεία όντως υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες ή το ίδιο πράγμα. Γιατί η άλλη φιλοσοφία του Βρετανού οδηγού. Άλλη φιλοσοφία του Έλληνα οδηγού. Που ένας δεν χαμπαριάζει αν είναι βράδυ ή μέρα. Εμείς εδώ έχουμε τη δικιά μας φιλοσοφία. Η Ιταλία επίσης. Δεν ξέρω, σου λέω, κατά πόσο θα επηρεάσει και αυτό που λέγεται τα θέματα υγείας, έτσι. Έχουμε και αυτό θέμα. Ναι, για κάποιους μπορεί να φαίνεται παράξενο ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα υγείας με την αλλαγή της ώρας και κατά πόσο μπορεί να σχετίζεται. Πάντως για το θέμα της οδικής ασφάλειας όντως υπάρχει θέμα. Εκεί που σηκώνεσαι και βλέπεις φως, ξαφνικά σηκώνεσαι την επόμενη μέρα και βλέπεις σκοτάδι. Είναι πολύ πιθανό να σε μπερδέψει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Γι' αυτό και... Και έχουμε και ένα θέμα γενικότερο στην Ελλάδα. Μερικοί συνεχίζουν να κοιμούνται ακόμα και μέχρι να φτάσουν στη δουλειά. Εκεί κάποια στιγμή σηκώνονται και τις 8, δηλαδή μπορεί να σηκωθούν 6 ώρα από το κρεβάτι 7, αλλά ξυπνάνε ουσιαστικά γύρω σε 9, ας πούμε, που θα πιούν το δεύτερο καφέ. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Άλλοι δεν ανάβουν τα φώτα γιατί νομίζουν ότι θα τους έρθει ΔΕΗ, οπότε θα πληρώσουν παραπάνω. Έχουμε και αυτούς. Ναι, άλλοι δεν ανάβουν τα φλάζ γιατί νομίζουν ότι θα χαλάσει μπαταρία πιο γρήγορα. Εντάξει, βλέπει, τσικ, χαλάει και διακόπτης. Ναι. Άλλοι δεν πατάνε πολύ το φρόνο, μην χαλάσω τα στοπάκια πίσω. Ταχύτητα, φίλε. Ναι. Χαλάμε ταχύτητα. Έχουμε γενικότερα πολλά θέματα. Με τι δεν γίνεται κάτι να πει στην ουσία, δηλαδή πραγματικά τόσα χρόνια με τόσους θανάτους. Πραγματικά μάστηκα έτσι αυτό το. Τα τροχαία ατυχήματα, ειδικά στη χώρα μας, και δεν έχει μπει κάποιος στην ουσία του προβλήματος να μπορέσουμε να αρχίσει να μειώνεται όλη αυτή η μάστηκα. Δεν έχει μπει γιατί, όπως λέγαμε για το προηγούμενο Σάββατο, δεν θα τύχει σε μένα. Και εγώ είμαι οδηγάρα. Αυτό. Δεν θα τύχει σε μένα. Και όταν τυχαίνει στην οικογένεια ή σε γνωστό ή σε τέτοιο, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τζάμπα πήγε. Δηλαδή, ήταν καλός άνθρωπος, τζάμπα πήγε. Θυμάσαι πριν κάποια χρόνια που έβλεπες και σου έλεγε ότι από τις ειδήσεις, συνήθως αυτό γινόταν τη Δευτέρα. Ναι, πάντα. Έλεγε από την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Σε τόσα τροχαία, σημειώθηκαν τόσα τροχαία. Τόσοι είναι κρίτες. 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 100 τραυματίες. Ναι, πλέον δεν το λένε. Δηλαδή πλέον δεν έχεις έξω. Γιατί τον κόσμο τον νοιάζει πιο πολύ τι θα πει ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ας πούμε. Το αν τα μνημόνια. Εντάξει, το έχουν αλλάξει οι ειδήσεις. Το ποιο ναι. Μπήκε στην. Και επειδή χώρα, το άκουγε, χάσει μισό λεπτό. Περίμενε. Κάτι και στο είπαν οι ειδήσεις. Γιατί έγινε αυτό, γιατί έπεσε το. Ναι, δεν σημαίνω. Τι στο είπαν οι ειδήσεις, άντε να σου πούνε κάθε Δευτέρα. Πώς είναι κρίμα, πώς τραυματίες. Θα αλλάξει κάτι. Την τάδε. Και έτσι το λέγανε τότε. Άλλαξε κάτι.
συνεχίζει κάθε Σαββατοκύριακο πλέον να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πλέον δεν είναι μόνο Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν το συζητάμε ότι σε κάτι έξοδο. Βλέπεις κάθε φορά αυτό το πράγμα. Εδώ πλέον βλέπεις και. Δεν πάμε στην Οδική Ασφαλίδες, πόσοι πνιγμοί υπάρχουν φέτος. Δηλαδή σε μια χώρα που. Θάλασσα και πόσοι πνιγμοί. Τίποτα παιδεία, καθόλου δεν. Και συνεχίζουν ακόμα. Δηλαδή θα πας σε άνθρωπο ο οποίος έχει τύχει σε ατύχημα ή έχει δει ατύχημα σοβαρό, νεκρό μπροστά του, γιατί δεν μπορούσε κράνος, γιατί οτιδήποτε. Δηλαδή σε πολλές μας θα έχει τύχει. Να δουν αυτό το πράγμα και να συνεχίζει την επόμενη μέρα να μην φοράει το κράνος στη μηχανή ή να μην βάζει τη ζώνη του. Να συνεχίζει ναι. Το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχει χάσει φίλο του από κράνος. Μπράβο. Και να συνεχίσει και αυτό να μην φοράει κράνος. Και άπεις, έτσι είχα κακιά στιγμή ήταν. Είναι νοοτροπία. Αντί αυτό το πράγμα που έχουμε σαν έλεγμα έτσι νοοτροπία, είχα κακιά στιγμή. Νοοτροπία, παιδεία. Τέλος. Αυτά. Τι λέει ο Στέλιος. Αν οι 11 θεοί του Ολύμπου λέει το έφεραν έτσι ώστε να κάνουν παρέα, θα χάνουν πολλές ώρες και μέρες γύρω από το αυτοκίνητο. Καλά. Στέλιο, πού μας ακούς. Να δούμε για αυτό. Από πού μας ακούς, Στέλιος. Είναι εδώ κοντά γιατί έχουμε βλέπεις από παντού. Από Αυστραλίες μας στέλνουν, από Παρίς μας στέλνουν, από Ρουμανίες. Λοιπόν. Και δεν είναι πραγματικά δηλαδή. Το λες, έχουν βγει άνθρωποι. Έχουμε μπροστάρτες πολλούς με τη δική ασφάλεια. Το είστε του Πανός Μιλωνάς, το η Αβέρης ή οτιδήποτε. Και εντάξει. Και δεν συγκινείται κανένας, παιδί μου, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να κάτσει να σκεφτεί δύο πράγματα. Τάσο μας δηλαδή πει... και στο κύπλο το χώρο μου που okay, και σε φίλους μας και σε αυτά και μπαίνει να μπαίνει σε μια δικασία όλος μου είναι με τέσσερα παιδιά και έρχεται το βλέπεις δηλαδή, και έχει τη μηχανή και δεν φορά κράνος και όταν δηλαδή, φίλε δεν το κάνεις για σένα κάνω και τα παιδιά σου δηλαδή αν συμβεί κάτι και δεν φοράς το κράνος και αφήσεις τέσσερα παιδιά ορφανά αν δεν το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Εδώ δεν είχαμε βγάλει τον γιατί... Αβέρη και είπε ότι πήγαινα στη Βουλή, τους τα έλεγα και ο ένας ήταν με το κινητό του, ο άλλος ήταν έγραφε εκείνη την ώρα, ο άλλος κοιτούσε το ρολόι του πότε θα τελειώσει η ομιλία που τους έκανα, ο άλλος σηκωνόταν, έφευγε, πήγαινε στην τουαλέτα και δεν γυρνούσε ποτέ. Ο άλλος έλεγε πω πω πραγματικά γίνεται αυτό το πράγμα, ναι. Και αυτό. Τέλος. Και αυτό. Μέχρι εκεί. Έτσι που ο Ιαβέρης έτσι έχει και τον τρόπο του, έτσι. Το δικό του. Ναι, το δικό του. Και είναι 3-4 απλά πράγματα. Στέλιο, σε περιμένουμε κάποια στιγμή, έτσι, σε περιμένουμε κάποια στιγμή, έτσι από εδώ πέρα. Έλα εδώ από το στούντιο. Μόλις δούμε τι θα γίνει, πώς και τι, όλα, γιατί έχουμε, περιμένουμε και ένα νέο πρόγραμμα. Ναι. Μη σου κάνουμε τώρα επίσημη πρόσκληση, πούμε, έλα. Έλα από εδώ. ναι, επίσημη πρόσκληση. Εδώ live. Τέλος πάντων. Δεν είναι, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. 2-3 πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή δεν αλλάξουν πολλά. Το να κάτσεις να μπεις στη διαδικασία και να σκεφτείς από μόνος σου, σαν άνθρωπος, να σκεφτείς όταν έχεις μια οικογένεια, να έχεις παιδιά μικρά μέσα, όταν είσαι όλη τη μέρα πάνω στο τιμόνι. Να σκεφτείς 5 πράγματα. Δηλαδή ότι θα φορέσω τη ζώνη μου, θα βάλω το κράνος μου. Πάντως, το πιο απλό. Δόξα τω Θεώ, είναι πιο συνειδητοποιημένα τα παιδιά πλέον. Ναι. Είναι πιο συνειδητοποιημένα τα παιδιά. Πάλι υπάρχει ένα ποσοστό, ας πούμε, 10-15% και έτσι, αλλά τότε, ας πούμε, κάτσε εγώ, 75-93, έβγαλα το 93, ας πούμε, που έβγαλα το δίπλωμα. Εκεί ήταν πανηγύρι. Δηλαδή, ήμασταν γενιά των 40 και των 50 και έτσι, ήμασταν χαίρετε, σε άλλο τόπο ζούσαμε. Δηλαδή είχαμε εκείνα τα αυτοκίνητα τότε που είχαμε και τι κάνουν τώρα, τι είναι αυτά. Δηλαδή περιμένουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κάνουμε τις βλακίες. Εντάξει, πλέον έχουν ξεφύγει. Το νεαρό της ηλικίας, ναι, οκ. Okay. Νεαρό της ηλικίας, ναι, αλλά πλέον το νεαρό της ηλικίας επειδή έχουν μια... βλέπουν τι γίνεται, ας πούμε. Με το θέμα το νεαρό της ηλικίας είναι το θέμα ότι αυτοί μεγαλώσανε, πλέον φτάσει στην ηλικία των 40 και συνεχίζουν με τα ίδια μυαλά. Το ότι επειδή δεν μου είχε κάτι εδώ και τόσα χρόνια και επειδή εγώ έχω το, ναι. Το θέμα ότι... άλλο σκηνικό, το ότι
τόσα χρόνια οδηγάω ή βγαίνω και έχω κάνει πολλά ταξίδια και δεν μου έχει συμβεί τίποτα. Και ναι, έχω κάνει 300.000, 500.000 και 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Άρα ξέρω πώς αντιδράσω. Και όταν έρχεται κακά στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος αντίδρασης, γιατί πραγματικά σου έχει ξεφύγει το αυτοκίνητο και απλώς κάνεις το σταυρό σου και λες τώρα πού θα καταλήξω. Μετά είναι, η επόμενη δικαιολογία είναι ότι είναι εντάξει, έτσι και κακιά στιγμή. Είναι πολλά. Δηλαδή, καμιά φορά πιάνουμε και τους εαυτούς μας, ας πούμε, που θα μας τύχει κάτι και λες εκείνη την ώρα, οπ, άντε καλά το σώσα τώρα. Άμα ήταν ένα δευτερόλεπτο, δύο, μπράβο, δεν θα το σώνα. Και έχουμε την ίδια οδική συμπεριφορά. Είτε βρέχει, είτε έχει στεγνοδόστρωμα. Αυτό πάλι, την ίδια ακριβώς οδική συμπεριφορά. Σαν μανιακοί τρέχουμε στεγνό οδόστρωμα, ειδικά στον περιφερειακό, όταν βρέχει και ξέρουμε τι είναι ο περιφερειακός, δεν υπάρχει πλέον πολίτης αυτής της πόλης που να μην ξέρει τι είναι αυτός ο περιφερειακός. Έχουμε ακριβώς την ίδια οδική συμπεριφορά. Κι όμως. Εκεί. Κι όμως. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς να φεύγουμε. Μην χάσετε αύριο και σήμερα. Pole position σήμερα 4, αύριο 4 και 10 αγώνας. Στη Φόρμουλα 1 στη Μόντζα. Έτσι, να πανηγυρίσει τη φίλη της Φεράρι μια νίκη. Να δώσουμε και ένα προγνωστικό ρε φίλε, εντάξει. Μεθαύριο είναι η παρουσίαση του καινούργιου Volkswagen του ΑΡΕΚ. Το safety car θα είναι εκεί. Και ελπίζουμε το επόμενο Σάββατο να έχουμε εδώ τον υπεύθυνο επικοινωνίας και να μπορέσουμε από 5 πράγματα και όχι μόνο για το ΑΡΕΚ. 280 κάτι άλογα. Έτσι. Ναι, ξεκίνησες τώρα. 231 και 284, 286. Θα τα δούμε από κοντά, θα σοκοτσάνει. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Μπουγάτσα με Hangover με Ελένη Πούλου και Ειρήνη Φράσκου. Έτσι νομίζω το έκανα. Θα το κορίτσι μου, το δίδυμο. Θα σας βάλει μέσα στα αθλητικά γεγονότα και το τι έχει συμβεί και το τι περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Από Τάσο Κοτσάνη, Μάνο Γνωστόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.